Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, σε όλο το... Κάτσε λίγο εδώ, θα με πνίξει αυτό το... Οπ, απ, δεν το κλείσαμε εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λίμπερο 107,4, η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα έχουμε και τον Τάσο Τρέγια στη γραμμή. Μάλλον τον έχουμε ήδη. Τάσο. Καλησπέρα. Κάτσε λίγο. Ξέρεις τι. Κάτσε λίγο. Τι, πάλι. Να τα βγάλω λίγο από πάνω. Τι είναι, λίγο. Τι είναι αυτά. Γιατί είχα πολλά πράγματα πάνω μου. Τι ήταν, λοιπόν, πάνω. Τι ήταν αυτά. Είχα γεμίσει σακούλες με σκόρδα, ματόχαντρα, σταυρούς. Γιατί τι έπαθες. Καλά, δεν ξέρεις, μισήτε στην πόλη, δεν φύρε πλάκα. Α, ναι. Το είδα το πρωί, η αλήθεια είναι. Ξέρεις τι, με απορρόφησε λίγο. Ρώτα την πυροσβεστική να μου πόσες κλείσεις, δεν φύγε να μου. Ρώτα πόσες κινδύνευσαν από κεραυνούς και αστραπές. Ναι, η αλήθεια, είναι, η αλήθεια είναι ότι έπιασε κατευθείαν τον Μπουρίν, λέει και αύριο θα συνεχιστεί, θα μείνει και αύριο εδώ ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω κιόλας από την αλήθεια, δεν ξέρω αν έφυγε. Με απορρόφησε να σου πω η αλήθεια, με απορρόφησε είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Είναι το ντέρμπι που κλείνει τον τίτλο στη Γερμανία. 0-1 και μόλις τώρα είχε δοκάρει η Μπάγερ με ένα σουτ Λεβαντόφσκι, μια σουτάρα έτσι και από το καρουμπαλάκι. Για να γίνει το 0-2. Ναι. Από το καρούμπαλο, ακριβώς από το καρούμπαλο την έστειλε στο δοκάρι. 0-1 είναι, θέλει 7,5 λεπτά εκτός καθυστερήσεις και φυσικά και με έχει νομίζω. Αν ισοφαρίσει που παραμένει 4 βαθμούς, νομίζω δύσκολα τα πράγματα για την Dortmund έτσι κι αλλιώς. Δεν μιλάμε φυσικά πόσο για διπλό. Είναι, πόσο παραμένει 4? Πριν αρχίσει το παιχνίδι ήταν 4 βαθμούς. Αν κερδίσει η Bayern τελειώνει. Και με χει πιστεύω. Ποιος ήταν μπροστά, η Bayern? Η Bayern, ποιος θα ήταν, οι άλλοι καημένοι. Εντάξει, στο πρώτο 15 λεπτό, επειδή το είδα το πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 15 λεπτό ήταν και ψηλοάτυχη, ήταν η πολύ καλύτερη Dortmund. Μετά ισορρόπησαν οι άλλοι. Εκεί που... Κάτσε φίλε, λες τώρα καημένη μια ομάδα που είναι αδερφοποιημένη με τη δική σου. Τι σχέση έχει αυτή, με νοιάζομαι που είναι αδερφοποιημένη. Οι οπαδοί είναι. Όταν έπαιξε το πότε είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ. Οι οπαδοί είναι αδερφοποιημένοι. Δεν σημαίνει ότι κουστάρουν την Ντόρτμουντ. Και είδαμε και σημαίες στο Άρη εκεί πέρα μέσα. Βέβαια, είναι αδερφοποιημένοι και πήγαν σε πολλά μάτς. Δηλαδή, αν αυτό το παιχνίδι είχε κόσμο, θα ήταν μέσα αντιπροσωπεία πιστεύω. Γιατί είναι ένα μάτς το οποίο θα ήθελα να δουν έτσι πολύ. Και μάλιστα είχα τύχει και εγώ κάποιους. Μια παρέα, να σου πω, μάλιστα ήταν μετά το περσινό το 1-2. Ήταν εκεί σε μια καφετέρια, τους είδα, ήταν μια παρέα 5-6 Γερμαναράδων, οπαδών της Dortmund που ήρθαν να δουν το μάτς. Πηγαίνουν, εντάξει, και του ΠΑΟΚ δεν πηγαίνουν δηλαδή. Δεν πηγαίνουν σε μάτς της Παρτιζάν. Όχι, κοίτα, άκου λίγο τώρα. Καλά θα είναι να μην υπάρχουν τέτοια. Τι? Γιατί η FIFA κυνηγάει τώρα, μην σας κατηγορήσει και για άλλη παέ τέλος πάντων και δεν πάει κάπου ακόμα, ίδια χρώματα ή όχι, εντάξει, από τότε οι καημένοι από τότε που μπλέχτηκαν μαζί μας καταστράφηκαν να πούμε. Δεν έχουν σταυρώσει τίτλο για τελικό, δεν έχουν σταυρώσει. Γκολ δεν έχουν βάλει. Ο κόσμος τους είναι για θαυμασμό της Dortmund. Ο κόσμος, η ομάδα εντάξει, εσύ με σιγά μην γουστάρω την Dortmund τώρα. Γιατί να την γουστάρω, δεν κατάλαβα. Ειδικά γερμανικές ομάδες δεν τις πολύ γουστάρω έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις ποιος είναι διαιτητής τώρα στο Dortmund? Ναι, αυτό πάει. Έλεγα, ξέρεις, το έλεγα και σπίτι. Γιατί μου πήρε, έλεγα... είναι, ρε, τον πήρε, ναι, αυτό σε ποιο μάτς ήταν που διακόπηκε και μετά ξανά περσινό μάτς? Ποιο μάτς ήταν αυτός? Πριν από λίγους μήνες είχε παίξει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 0-1. Εγώ θυμάμαι μάτς, πρόσεξε. Αυτό που έλεξε στην Τούμπα τώρα 0-1. Ναι. Εγώ θυμάμαι μάτς στην, και στην Αθήνα έπαιξε αυτός. Και στην Αθήνα. Στην σεζόν 4-1. Το 4-1. Που είχε γίνει εκεί κάτι, μία φασαρία και λέγαμε. Είχε γίνει μανούρα, ναι. Ναι, αυτό θυμάμαι, κατάλαβες. Ναι, είναι εντάξει, ο Γερμαναράς είναι επιβλητικός. Επιβλητικός είναι. Δικηγόρος ο Στήλερ, 38 ετών. Γεννημένος στο Αβούργο. Αυτός είναι 38 χρονών. Έχει ψυχολόγος. Ναι, ψυχολόγος. Είναι πάει μαθήματα, λέει. Τρελόγιατρος είναι, ναι, τρελόγιατρος. Αυτός είναι 38, πολύ μεγαλύτερος δείχνει. Δεν ξέρω, έτσι τον κάνει η κάμερα τα κοντινά. 38, ναι. Βέβαια, μου είπε τώρα το δεύτερο, γιατί ήμουν για στον δρόμο, μου είπε ο Νίκος Μοσκοβίτς ότι ένα πεναλτάκι μπορούσε να το δώσει, λέει, στην Dortmund. Δεν το είδα, δεν μπορώ να έχω άποψη. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένας διαιτητής επιβλητικός, ούτε οι Γερμανοί βέβαια τον πήγαιναν κόντρα, έτσι. Ούτε διαμαρτυρίες, ούτε τίποτα. Είναι, εντάξει, είναι από τους top διαιτητές ο συγκεκριμένος. Κοίταξε λίγο τώρα. Γενικά οι Γερμανοί σαν λαός. Ναι. Εγώ τους θεωρώ, χωρίς να είναι προσβλητικό, πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν και οι περισσότεροι φίλοι.
θεωρώ ότι είναι ρομποτοποιημένοι. Είναι χαρακτηριστικό τους. Δηλαδή είναι προγραμματισμένοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν το πρόγραμμά τους και δεν εξοκύρουν καθόλου από αυτό. Δηλαδή λένε, ξέρω εγώ, 10 Ιουνίου θα σταματήσω, 15 Ιουνίου θα είμαι στην Ελλάδα, θα τρώω μία σαλάτα στα 4 και μία μπύρα με 4 ποτήρια. Εντάξει, θα φάω αυτά τα χρήματα, θα τρώω, ξέρω εγώ, 12 ευρώ την ημέρα μαζί με τα παγωτά και τα γλυκά. Θα δίνω, ξέρω εγώ, στο ταξιδιωτικό πρακτορείο 25 ευρώ την ημέρα, ξέρω εγώ, για το διαμέρισμα που θα μένω. Και βλέπεις ότι περνάνε από μαγαζιά, γι' αυτό χοροπηδάνε οι μαγαζάτορες που είναι στα νησιά, που είναι στα παραθεριστικά και τουριστικά κέντρα κτλ. Και θέλουν τους Έλληνες. Ο Έλληνας θα πάει εκεί που θα κάνει τουρισμό και θα τα φάει τα φράγκα, φιλαράκι. Θα πάει να φάει και το κοκορέτσι του και τη σουβλακάρα του και τη σουτζουκάρα του, το γύρο του, την πυράκλα του, τη ρετσινάρα του. Θα χτυπήσει και τα ψαρικά του να βουτήξει λίγο το ποδαράκι στην αμμουδιά και στη θάλασσα και να τρώει και να πίνει την τσιμπουράκλα του το βράδυ. Θα πάρει και την οικογένειά του, 6 άτομα, 5 άτομα, 4 άτομα. Θα κάνει ένα τραπέζι 60-80% ευρώ. Με κατάλαβες. Αυτοί είναι ρομποτοποιημένοι, αγόρι μου. Είναι ικανοί να πάρουν μισή φέτα καρπούζι, να πούμε, και να την τρώνε, να πούμε, στα δύο. Εντάξει, για το ποδοσφαιρικό μιλούσαμε. Είναι πραγματικά, εγώ το λέω συνέχεια, είναι ένα πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτάθλημα η Μπάγκερν και οι άλλοι. Θεωρώ, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι όλες οι άλλες ομάδες, όλες, ανεξαρτήτου, ακόμη και η Ντόρτμουντ, όλες οι άλλες ομάδες παίζονται από τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, αν παίξει οποιαδήποτε ελληνική, οποιαδήποτε, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ποιες λέω, με οποιαδήποτε εκτός της Μπάγκερν, δεν θα πει αποκλείστηκα. Άμα πέσεις με την Μπάγκερν, θα πεις αποκλείστηκα. Με καμία άλλη γερμανική ομάδα δεν θα πεις αποκλείστηκα. Τελείωσα, δεν έχω ελπίδα. Εντάξει. Θεωρώ και τον γκολ που τρώει αυτός ο τερματάς της Dortmund είναι 50% δικό του γκολ, ότι δεν υπάρχουν καλοί τερματοφύλακες γενικότερα και άμυνες τόσο πολύ. Γι' αυτό βλέπεις και κάτι τεράστια σκορ, και ιδιαίτερα στο παρελθόν, όχι τώρα τόσο πολύ. Έχει κάποια χαρακτηριστικά, φυσικά, εντάξει, ότι είναι κράτος με νόμους και κανόνες, αυτό εντάξει, γιατί έχουν άλλη κουλτούρα οι άνθρωποι. Περιέγραψες και εσύ μερικά συστατικά αυτής της κουλτούρας. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι ένα πρωτάθλημα η Bayern και όλοι οι άλλοι. Δεν υπάρχει δηλαδή. Τώρα περίπατο κάνει η Bayern. Κρίμα, κρίμα. Δηλαδή πίστευα ότι σήμερα μπορούν να τους κοντράρουν αυτοί. Είχαν και φόρα. 0-1 στο 88,5. Και ένα-ένα να λήξει πάλι δύσκολα θα τους κάνουν. Δηλαδή και τέσσερις να μείνει. Κατάλαβα. Και τέσσερις να μείνει είναι λίγο δύσκολη. Κατάλαβα, αλλά επειδή είναι Γερμανοί μέχρι το τέλος. Καλά, ναι. Αυτοί μπορούν να κάνουν, βέβαια, να μπουν δύο γκολ. Τώρα η Bayern είναι ευκαιρία. Δεν το χάνει αυτό. Και όμως το χάσε. Ο Μίλα. Πότε ήταν ένας τελικός τσούλου, ένας τελικός. Η Μάντσεστερ ήταν. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα είναι κιόλας. Με τη Μάντσεστερ ήταν. Ναι, η Μάντσεστερ με την Μπάγκερ. Η Μπάγκερ ήταν πολύ καλύτερη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή έπρεπε να το έχει καθαρίσει το μάτς. Αλλά η Μάντσεστερ με δύο γκολ στα χασομέγια. Με τον Τέντι Σέριχαμ και με αυτό το Χόμπιτ που είναι τώρα στον πάγκο. Τον Άμπαλο. Άμπαλος προπονητή εννοώ. Λοιπόν, πήρε ένα τρόπαιο που εκείνη την μέρα ήταν πολύ τυχερή, αλλά συνολικά όλη τη χρονιά το άξιζε. Έτσι. Ήταν πολύ καλύτερη, με διαφορά καλύτερη ομάδα εκείνη τη χρονιά στην Ευρώπη η Μάντσεστερ. Στον τελικό ήταν πολύ τυχερή. Είχε δύο δοκάρια η Bayern και έβαλε τα δύο γκολ. Έχει μείνει αυτός ο τελικός, όπως και ο τελικός της Κωνσταντινούπολης έχει μείνει. Για την, νομίζω και αυτός η ίδια μέρα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό να είναι η ίδια μέρα ο τελικός. Έτυχε έτσι και της Λίβερπουλ μέσα στην Κωνσταντινούπολη με την Μίλαν. Το 3-0 του ημιχρόνου πήγαινε 3-3. Ναι. Ναι, όχι, κατάπια. Κάναμε κανένα τεστ COVID, πρόσεχε. Ναι, στραβοκατάπια. Το 3-0 πώς έγινε 3-3. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, λοιπόν, και ο τυχερός τελικός της Μάντσεστερ που επαναλαμβάνω ήταν πάρα πολύ τυχερή στο συγκεκριμένο μάτς. Σαν μάτς δεν το δικαιούται. Σαν συνολική χρονιά το δικαιούταν εκείνη τη χρονιά το τρόπαιο. Αυτά. Ναι, πού το είδες αυτό ή το είδες κάποιος μαντσεστεράκια θα το έβαλε, έτσι, σίγουρα. Αυτό ότι σαν σήμερα ήταν αυτό το. Θυμάμαι το μάτς. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα ήταν. Θυμάμαι το μάτς, το έβλεπα με κάτι φίλους εκεί στη Μαρτίου σε ένα σπίτι. Πριν πόσα χρόνια είπες? Το 2000 είναι. Πολλά χρόνια πριν. Το 2000. Δεν πιστεύω να έδωσε αυτό πέναλτι. Παραπάνω είναι, παραπάνω. Δεν πιστεύω να. Έδωσε πέναλτι αυτό, κάτσε, όχι. Δεν νομίζω. Ένα τζατζάρισμα στο Λεβαντόφσκι, δεν νομίζω. Κόρνερ θα έδωσε, κάτσε λίγο να το δω. Τζατζάρισμα, εντάξει. Όχι, φυσικά όχι. Out, όδωσε, ούτε καν corner. Nice. Να πούμε ότι μετά τελειώνει φυσικά το μάτς. Τρία λεπτά καθυστερήσεις είναι ήδη στο πρώτο λεπτό. Μετά υπάρχουν. Ο Χρήστος θα ξέρει τώρα ποια χρονιά ήταν. 2000 σου λέω, ρε. Ποιος παίρνει πρώτος, ποιος παίρνει πρώτος. Glory, glory, ο Χρήστος. Glory, glory. Και εγώ μάτσερ με. Το 2000 είναι, ρε.
Χρονιά 1999-2000. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε. 20 χρόνια πέρασε. Να πούμε ότι έχουμε και τρία μάτς μετά σε 9.30. Θα δίνω εγώ την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Ωραίος. Τον σκόρ. Να τα πω τα τρία παιχνίδια για τους στοιχηματζίδες. Έτσι και εγώ έχω παίξει έτσι. Ένα ευρουλάκι το ρίξα. Έχει καλά ματσάκια. Μπάγερ Λεβερκούζεν Βολσμπουργκ. Άιντραχ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ. Και Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια. Αυτό είναι καλό ματς. Η Βέρντερ ήταν πρώτη-τελευταία σχεδόν πεσμένη. Έκανε ένα διπλό. Την προηγούμενη εβδομάδα κάτι πάει, είναι προτελευταία τώρα. Εκεί να πούμε στη Γερμανία ότι οι δύο πέφτουν κατευθείαν και ότι ο τρίτος παίζει μπαράζ με τον τρίτο της Β' Εθνικής, έτσι. Έτσι ναι. Πάει το τέτοιο και η Βέρντερ κάνει τον υπερπάντο. Η Βέρντερ Βρέμς, ένα μεγάλο όνομα. Κάνει τον υπερπάντο αγώνα για να... Στη Γερμανία, Ζάχο, υπάρχει δυνατότητα, όπως εδώ στην Ελλάδα πολλές ομάδες, να υποβιβάζονται λόγω χρεών, να κατεβαίνουν σε αστυνομικές κατηγορίες. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο νόμος. Και να επανέρχονται καθαρές οικονομικά, ας πούμε, με όχι, άλλο αφημί, με άλλο όνομα. Όχι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Όπως φυσικά δεν υπάρχει καμία ομάδα να την επιτρέπουν φυσικά να έχει ζημιές συνεχόμενα και να... να παγώνουν τα χρέη τους. Σωστό αυτό. Αυτό σωστό, άσχετα που το έκανε η δική μου η ομάδα. Και εμάς και το παραδέχομαι, ναι. Δεν υπάρχουν τέτοια εκεί, χωρίς να ξέρω. Βέβαια δεν είναι ευθύνη, γιατί τα έχουμε πει τώρα, μην τα επαναλαμβάνουμε. Ναι, άστο, δεν είναι χρειάζεται. Τα έχουμε σχολιάσει 1500 φορές. Άλλο θέλω να σου πω. Αλλά καλά θα ήταν, επειδή μου, επειδή το λέω συνέχεια και θα το συνεχίζω τώρα. Εδώ στην Ελλάδα που ζούμε, παιδιά, η πρόληψη σώζει. Και η πρόληψη σώζει, δεν εννοώ τις ασθένειες. Αυτό είναι δεδομένο και το ξέρουμε όλοι που φροντίζει ο καθένας ατομικά την υγεία του. Εννοώ στον κρατικό μηχανισμό, ενώ γνωρίζουν κάποια πράγματα, γνωρίζουν κάποιες καταστάσεις, τα ξέρουν από πρώτο χέρι κτλ. Και θεωρώ ότι υπάρχει η πρόληψη. Και θα σας πω που θέλω να καταλήξω. Βγήκε ο κύριος Σιόρδα σήμερα. Α, ήθελα να σχολιάσω κι εγώ κάτι, πραγματικά πες. Ναι, στο τελευταίο διάγγελμα που έκαναν τέλος πάντων από το Υπουργείο του συγκεκριμένο. Και είπε, αν δεν παίρναμε, λέει, μέτρα πρόληψης εγκαίρως εδώ στην Ελλάδα, πώς λένε αυτούς με τη στατιστική που ασχολούνται, ναι. Στατιστικός λόγος, μπράβο, έλεγε με μια κυρία λοιμοξιολόγος και... Θα είχαμε 17.000 νεκρούς, είπε. Θα είχαμε, λέει, 13.600 νεκρούς μέσο όρο, το μέσο όρο μπορεί να ήταν και παραπάνω, και το μίνιμουμ από νεκρούς που θα υπήρχαν στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων ήταν 7.000 παιδιά. Και σήμερα το έσκασε το παραμύθι, μετά από 72 ημέρες συνεχών ανακοινώσεων καθημερινά. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Και εγώ θέλω να σχολιάσω. Αν λοιπόν υπήρχε... Ναι, Ζάχο, ό,τι γουστάρεις. Αν λοιπόν υπήρχε η πρόληψη, όπως λέμε, που σώζει και στην αθλητική δικαιοσύνη ή στα αθλητικά δρόμενα του τόπου μας, ούτε άρθρα 44 θα είχαμε, ούτε παγωμένα χρέη θα είχαμε, ούτε νέους πανιόνιους θα είχαμε. Σωστό είναι αυτό που λες. Ούτε χρέη προς το Καραϊσκάκι θα είχαμε, ούτε να χρωστάνε στο ΟΑΚΑ κάποιες ομάδες των Αθηνών που έχουν παίξει και χρησιμοποιήσαν το γήπεδο θα είχαμε, ούτε υποβασμούς σε άλλες κατηγορίες με νέα φημή θα είχαμε κτλ. Αν λοιπόν πιάνανε από την αρχή η δαγκάνα της δικαιοσύνης, τους πραγματικούς υπαίτιους, υπεύθυνους που άλλοι μπήκανε μέσα σε μεγάλες ομάδες, ιδίως εδώ στη Θεσσαλονίκη, διαφημίστηκαν αυτοί οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες τους, θησάβησαν, ήταν ανοιχτές όλες οι πόρτες για επιχειρηματικές δραστηριότητες, για προσωπικά ωφέλη και συμφέροντα αυτών, των παιδιών τους, των οικογενειών τους κτλ. Αν αυτούς μάγκωνε η τσιμπίδα του νόμου ή της ιδρυτικής δικαιοσύνης από την αρχή, δεν θα είχαμε Ζάχομ, ούτε παγωμένα χρέη, ούτε άρθρα 44. Δυστυχώς όμως, για πάρα πολλά μεγάλο συμφέροντα, ένα καλολαδωμένο γρανάζι του συστήματος εδώ και καμιά 40 χρόνια θα πω εγώ, το οποίο αυτό σύστημα είχε πασαλόπηξη στα θεμέλια του με κοκκινοπρασινοκίτρινες παράγκες 40 ετών. Δυστυχώς αυτό το σύστημα λειτουργήσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτή η πρόληψη που θα μπορούσε να σώσει το δύσμηρο, τρίσμηρο, κακόμηρο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν υπήρξε ποτέ. Και έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Έχουμε μια ομάδα η οποία πραγματικά πρωτοτυπεί παγκοσμίως, γιατί άμα ψάξετε ποια ομάδα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις υπήρους έχει
10-12 συνεχόμενα πρωταθλήματα, δεν θα βρείτε. Εκτός από κάτι Παρθένους νήσους, ξέρω εγώ, κάτι νησιά Φερόε που είναι τρεις ομάδες τα πρωταθλήματά τους. Δεν θα βρείτε σε μια προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα, ιδίως της Ευρώπης. Καλά, δεν είμαστε και προηγμένοι. Δεν είμαστε προηγμένοι ποδοσφαιρικά χώρα, αυτό είναι δεδομένο. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω σχόλιο. Ότι τουλάχιστον στον πολιτισμό είμαστε λίγο παραπάνω από την Αιθιοπία και στο ποδόσφαιρο. Θέλω να το πιστεύω. Δεν ξέρω αν τελείωσες. Ναι, τελείωσα. Ναι, εγώ δύο μικρά σχολιάκια και πάμε μετά να πάμε στα διαδικαστικά και ό,τι έτσι σχολιάσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Εγώ, επειδή είδα λίγο πραγματικά σήμερα, δεν ξέρω αν είναι η τελευταία του κυρίου Τσιόρδα, όχι ότι θα σταματήσουν. Ο άνθρωπος τελείωσε το έργο του όσον αφορά αυτό. Δεν θα βγάζουν ανακοινώσεις. Θα βγάζουν μόνο γραπτές. Έχεις δίκιο. Θα βγάζουν μόνο γραπτές. Εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Πρώτον, για την βοήθεια σαν επιστήμονας που έδωσε σε όλους μας. Άσχετα αν κάποιοι τον λιδωρούν, αν κάνουν δικαίωμά τους. Είναι ο καθένας, είπαμε, όπως καταλαβαίνει. Αλλιώς δεν καταλαβαίνει εσύ, Τάσο, μια κατάσταση. Την ίδια κατάσταση, μάλλον. Αλλιώς την καταλαβαίνω εγώ, αλλιώς την καταλαβαίνει ο τρίτος και ο τέταρτος, έτσι. Εγώ θέλω να του πω ένα ευχαριστώ πραγματικά, εκτός από τη βοήθειά του σαν επιστήμονας, για το ήθος του και πραγματικά για την ταπεινοφροσύνη του. Ταπεινός. Ναι. Πραγματικά. Σε αυτό, ταπεινός. Σε αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Ταπεινός. Και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Άντε, πες και για την επιστήμη του, πες δεν είναι καλός επιστήμον. Ταπεινός όμως, εντάξει. Είναι ταπεινός. Αυτό για μένα, για μένα είναι πολύ. Α, χτύπησε το χέρι. Τώρα βλέπω τη φάση. Βέβαια. Δεν το έδωσε αυτό ο πέναλ, δεν το έδωσε. Τέλος πάντων. Θα πω τελείωσε το παιχνίδι 0-1. Βέβαια. Πέναλτι. Δεν το έδωσε. Ο απατεώνας, ο Στυλ. Και άλλαξε πορεία μπάλα μέσω τέτοια. Δεν το έδωσε. Εντάξει, 1-1. Θα μου πεις πάλι τελειωμένο πρώτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό για τον κύριο Τσιόρδα. Όσο το άλλο που είπες, δεν διαφωνώ. Έτσι, 99% συμφωνώ. Και παλαιότερα το σχόλιο μου ήταν ότι. Αν ήθελαν αυτοί, τέλος πάντων, οι εκάστοτε κυβερνήσεις που έχουν περάσει από την Ελλάδα, δεν μιλάω τώρα ούτε αυτούς ούτε τους προηγούμενους, εγώ λέω για τελευταία 30-40 χρόνια, ένα ποδόσφαιρο έτσι καλύτερο, τουλάχιστον από αυτό που περνάει από το χέρι τους, θα λέγανε κυρίες και κύριοι, όλοι χρωστάτε λίγο πολύ. Σας τα κάνω μηδέν όλους, όλους. Μηδέν τα χρέη και από εδώ και πέρα. Όποιος στο τέλος της χρονιάς έχει ισολογισμό μείον ένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να το βάλει από την τσέπη και να το καλύψει ως ένα όριο έτσι, μικρό, θα πέφτει β' εθνική. Έτσι. Έτσι γίνεται. Διότι για την Bayern που είπες. Λίγες φορές που συμφωνούμε. Για την Bayern που είπες, ο Χένες αυτός ήταν πρόεδρος, ο παλιός παίκτης της Bayern, φυλακή μπήκε. Αν πεις μπήκε για φοροδιαφύγη, εντάξει. Αλλά μπήκε φυλακή. Είναι, σημασία, μπήκε. Μπήκε φυλακή και βγήκε προσφάτως. Πώς θα γίνει αυτό όμως, Δεζάχο. Όταν υπάρχουν παραδοσιακά, γιατί το ξέρουν και οι ίδιοι, άσχετα αν είναι ανεπίσημο, okay, εντάξει, το ξέρουν και οι ίδιοι τους. Όλοι το ξέρουν. Όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν. Όλοι οι πρόεδροι το ξέρουν. Και τη ΕΠΟ και τη Super League και. Όταν υπάρχουν μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα ομάδες με πολύ καλές φιλικές σχέσεις, θα πω εγώ. Δεν θα πω, πέστε το δορυφόρους εσείς. Δεν το καταλάβω ο κόσμος, δεν παιδί μου. Πώς θα γίνει αυτό, Ρεζάχο. Δεν γίνεται, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Όταν δίνει εντολή ο μεγάλος, εγώ δεν σου λέω μόνο για τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Μπορεί να είναι και ο Παναθηναϊκός, μπορεί να είναι και ο ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι και ο Άρης και η ΑΕΚ. Ο εκάστοτε δυνατός. Ο εκάστοτε δυνατός. Όχι, δεν έχει δύναμη, παιδί μου. Ο δυνατός. Όταν δίνονται εντολές, ξέρω εγώ, και όλοι ξέρουμε τα προηγούμενα χρόνια ποιοι έχουν δώσει εντολές και ποιοι υπηρετούσαν με κρυστά μάτια και ήταν γεσμενάκηδες, βάρουσαν προσοχή. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Στο παρασκήνιο τουλάχιστον και ηθικά, αν όχι δικαστικά, το ξέρουμε όλοι. Πώς να υπάρχει αυτή η μορφή ισονομίας και να σβηστούν όλα τα χρέη και να μην ξαναβάλουν. Αφού υπάρχουν μεγάλο συμφέροντα, γιατί σου λέει, εγώ δεν μου φτάνει να έχω μόνο καλή ομάδα. Δεν μου φτάνει που παίρνω το πρωτάθλημα και παίζω Champions League και παίρνω 30 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Δεν μου εξασφαλίζει αυτό το πράγμα εμένα την επόμενη χρονιά το πρωτάθλημά μου για να βγάλω τη χρονιά ξανά. Χρειάζομαι και τη βοήθεια κάποιων ομάδων. Χρειάζομαι και τις άρεστες φιλικές σχέσεις με κάποιες άλλες ομάδες. Χρειάζομαι και τη διαιτητική βοήθεια. Με κατάλαβες, Ρεζάκο, τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν όλα αυτά. Και πραγματικά, ρε φίλε, δεν υπήρξε ποτέ καμία κυβέρνηση. Είτε πράσινη, είτε κόκκινη, είτε μπλε. Είτε ξέρω εγώ, εμπριμέ και τα λοιπά.
που να προσπαθήσει πραγματικά για το καλό αυτού του τρίσμηρου δύστιχου ελληνικού ποδοσφαίρου και να υπάρξει μια μορφή τέλος πάντων ισονομίας προς όλους. Δεν υπήρξε. Αν υπήρξε, ας γίνουν οι καλοί μας φίλοι ακροατές και ακροάτριες μετά τον break που θα κάνουμε σε λίγο και να μου πούνε, ρε Τάσο, αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή η προηγούμενη του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή ξέρω εγώ του ΚΚ βγήκανε, κυβέρνησαν τον τόπο και κάνανε αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να το συζητήσουμε, να δούμε ποιος έχει δίκιο. Κάνεις, δεν έχω εγώ πρόβλημα, κανένα πραγματικά. Απλά... γι' αυτό έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, ρε Ζάχο, και γι' αυτό έχει φύγει ο κόσμος από τα γήπεδα και γι' αυτό παραπονιόμαστε και λέμε πάει και παίζει, ας πούμε, ο Άρης μέσα στον Ατρόμητο και ο ΠΑΟΚ μέσα στο Μπανιόνιο και βλέπεις 849 εισιτήρια, 1572 εισιτήρια. Άντε και άμα αυτές οι ομάδες, άμα καμιά καλή χρονιά κάνει ο Ατρόμητος βγει τέταρτο πέμπτος, να κόψει 2.500 εισιτήρια. Και ο Πανιόνιος είναι στη μέση της βαθμολογίας, να παίξει Πανιόνιος Άρης και να κόψει και εκεί βαριά 3.000 εισιτήρια. 3.000 εισιτήρια κόβουν οι ακριβείς στο Ιβανόφιο φέτος. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, και μιας είναι εδώ και ο κύριος Κούλης, μπας και ακούνε τέλος πάντων, το μεταφέρουνε. Γι' αυτό έχει φτάσει σε αυτό το άθλιο, εμετικό σημείο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό έχει φύγει ο κόσμος από τα γήπεδα και πολύ δύσκολα θα τον κάνουν να επιστρέψει. Εγώ θα βγάλω το καπέλο σε όποια κυβέρνηση πραγματικά επιστρέψει το ποδοσφαιρικό κοινό στα γήπεδα και σε όποια κυβέρνηση καταφέρει με τα μέτρα τάξης, με τα μέτρα ασφάλειας, με την τήρηση του νόμου, με την σωματική ασφάλεια να εξασφαλίζει όλων των οπαδών, να δούμε οπαδούς δύο ομάδων και μέσα στην πόλη μας και στην Αθήνα και Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Πραγματικά, αν τα καταφέρει κάποια κυβέρνηση αυτό και το κάνει, εγώ προσωπικά σαν οπαδός που έφτασα στα 49 μου, ξέρω εγώ προς 50, θα του βγάλω το καπέλο. Εγώ... και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αθλητισμού. Ωραία. Και όλης της κυβέρνησης. Εγώ για να το κλείσουμε εδώ και να πάμε και στο πρώτο διάλειμμα για να μπούμε έτσι με τα 5 λεπτάκια στα θεματάκια, ό,τι υπάρχει, αν δεν υπάρχει νομίζω τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Θεωρώ ότι πιστεύουν, για μένα λαθασμένα, το έχω πει και άλλη φορά, ότι υπάρχει πολιτικό κόστος σε τέτοιες αποφάσεις όσον αφορά τις ομάδες. Σίγουρα υπάρχει, αλλά είναι μικρό, ελάχιστο, μην πω άπειρο ελάχιστο. Και μεγαλύτερο παράδειγμα από την Αγγλία, εκτός αν θεωρούμε ότι εμείς αγαπάμε περισσότερο το ποδόσφαιρο από τους Άγγλους. Εντάξει, να το πω, ναι. Ότι, καλά. Και ο πολιτικό κόστος, Ζάχο. Έχεις δίκιο απόλυτο. Εδώ, ο Παοξής ξέρεις πόσο Νέα Δημοκρατία ψήφισε. Και τώρα δεν υπάρχει, δεν το υπάρχει. Δεν και υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν, θα ψηφίσουν, αλλά είναι απειροελάχιστο το ποσοστό που μπορεί να ψηφίσει την ομάδα του. Ο Παοξής που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πριν τις εκλογές λέγαμε κάποια πράγματα. Μέσω των εκπομπών, μέσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Παοξή λοιπόν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει δικαίωμα τώρα να βρίζει, να κατακρίνει και να χλεβάζει ούτε τον Αβγενάκη, που τον γλέντισε τον Παοξή τον οπαδό ο Αβγενάκης, ούτε τον Γκούλη τον Πρωθυπουργό. Λέω για να κλείσω τη σκέψη μου. Ότι... Ξέρατε ποια ομάδα είναι η αγαπημένη των ανθρώπων αυτών. Το γνωρίζατε. Λέω. Άρα λοιπόν ο Ζάχος σε αυτό το σημείο εδώ που είπε ότι το πολιτικό κόστος δεν υπάρχει, το οποίο... Όχι, εγώ το λέω. Το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές εγώ το, λέω. Το πολιτικό κόστος στις εκπομπές μας. Υπάρχει, είναι μικρό, ελάχιστο. Εγώ αυτή τη στιγμή δικαιώνω το Ζάχο και είναι από τις λίγες φορές που το λέω. Λέω ότι στην Αγγλία υπήρχε μία γυναίκα κιόλας και όχι άντρας. Πήρε μία απόφαση. Έχει δίκιο σε αυτό, Ζάχο. Πήρε μία απόφαση. Να πετάξει εκτός ευρωπαϊκών κυπέλων, εκτός Ευρώπης, όλες τις αγγλικές ομάδες. Δεν πήγε κόντρα σε μία, έτσι. Δεν πήγε κατά της Λίβερπουλ. Ναι. Σιδερά, κυρία, ναι. Δεν πήγε μόνο, ας πούμε, πήγε κατά της Λίβερπουλ, κατά της Μάντς. Πήγε όλες. Δηλαδή είχε απέναντι όλους τους Άγγλους οπαδούς. Λογικά δεν έπρεπε να δει την ψήφο της στην επόμενη τέτοια. Νομίζω ότι ξαναβγήκε η Θάτσερ μετά, έτσι. Μάλιστα είχε και τους μεταλλορίχους, ανθρακορίχους, τι ήταν και που όταν πέθανε κιόλας. Στήσαν και πάρτι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το πολιτικό κόστος, ναι, μεν υπάρχει, είναι απειροελάχιστο. Όταν το καταλάβουν αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τώρα, δεν το καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να το καταλάβουν. Φοβούνται, ακόμη και αν ξέρουν ότι περισσότερο είναι αλήθεια αυτό παρά το άλλο που τους λένε. Τότε μπορεί να δούμε κάποια
Έτσι τώρα, διαφορετική. Για να τα λέμε και όλα, στις δημοτικές εκλογές έπαιξε ρόλο. Δηλαδή πρόσεξε έτσι, στις βουλευτικές είδες τι έγινε, τι ποσοστό πήρε η Νέα Δημοκρατία εδώ Θεσσαλονίκη, αλλά στις δημοτικές εκλογές είδες τι τεράστια ανατροπή έγινε. Καλά εκεί. Εγώ σου λέω για μια πολιτική αυτοκτονία του κυρίου. Συγγνώμη, άμα βάλει ο Ολυμπιακός, πολλές φορές το ίδιο λέω, άμα βάλει, κατεβάσει ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, κόμμα ρε παιδί, πολιτικό φορέα. Ναι. Πολιτικό φορέα. Ναι. Που είναι η μισή Ελλάδα και καλά είναι, εντάξει, εγώ να πω ότι είναι. Δηλαδή πόσο τις εκατό θα πάρει δηλαδή ο Ολυμπιακός κόμμα, Ολυμπιακός ολέ, θρυλολέ, ολέ, ολέ. Θα πάρει 1,8. Πολύ είπες νομίζω, έτσι λέω εγώ. Και το ξέρουν και ήδη, διότι αν καταλάβαν ότι υπήρχε κάποια διαφορετική άποψη από αυτή, η πιθανότητα, να είσαι σίγουρος ότι θα κάνανε όλοι πολιτικό φορέα. Δεν είπα Πολυζάχο, γιατί έχει, ναι, πολύ είπες, έχει ολόκληρες αγγέλες με βόδια. Πολύ είπες. Δεν υπάρχει αυτό. Μας, οι οποίοι τα κριτήριά τους για την πολιτική ψήφο τους είναι τα οπαδικά. Μα υπάρχουν, εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν, λέω ότι είναι απειροελάχιστοι σε σχέση με το... Με αυτούς που ψηφίζουν, φυσικά. Μπορεί να είναι και 2 και 3 και 5 και 10.000. Δεν είναι απειροελάχιστη. Ναι, απειροελάχιστη είναι, έτσι λέω εγώ. Είναι πολύ. Είναι λίγη, λέω εγώ. Εγώ σου λέω ότι άμα θα έκανε Ολυμπιακός κόμμα ή ο ΠΑΟ κόμμα. Ναι, τι θα έκανε. 1,8 με 2% θα το πέφτει. Δεν νομίζω. Με τίποτα. Λέω εγώ. Έκανε ο Παναθηναϊκός, μην λέω το ίδιο παράδειγμα. Έκανε, μάλιστα όταν είχε μια συσπήρωση, όταν έγινε και η Παναθηναϊκή. Έκανε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω πριν 4-6 χρόνια, πότε ήτανε, τότε με την Παναθηναϊκή Συμμαχία που έκαναν κιόλας, που ήταν μια περίοδος που ήταν 100% συσπηρωμένος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, κατέβηκε κανονικά σαν κόμμα. Παναθηναϊκή Συμμαχία, αν το θυμάμαι καλά, να με βοηθήσει κάποιος φίλος. Πήρε 10 ή 11.000 ψήφους. 11.000 ψήφους πήρε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Πού είχε κατέβει, στις εκλογές. Στις εκλογές. Βέβαια, μια χαρά είχε κατέβει. Στις βουλευτικές. Βέβαια, κανονικότατα. Ναι. Κάποιος φίλος να με βοηθήσει. Σε εκλογές, δεν έχει σχέση που. Αν γνωρίζει κάποιος φίλος σε πόσες χιλιάδες ψήφους μετατρέπεται και ισοδυναμεί το 2% ενός κόμματος στη Βουλή, ας μας βοηθήσει. Κοίτα, εμείς μισή ψηφίζουμε, 60% ψηφίζουμε. Είναι 6 εκατομμύρια. Το 3 είναι 150 με 180 χιλιάδες ψήφοι είναι. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Δηλαδή δεν θα πάρει ρε φίλε το κόμμα Ολυμπιακός, το κόμμα ΠΑΟΚ, 200.000 ψήφους. Όχι. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν διεκδικώ καμιά τέτοια, λέω όχι. Εντάξει. Έτσι λέω. Εγώ, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πάρει. Ιδού, πώς το λένε. Ξέρετε γιατί το λέω. Ναι. Ο Ζαγοράκης πόσους ψήφους πήρε και έγινε προβουλευτής. Ο Ζαγοράκης κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία, φίλε. Κατάλαβες, δεν κατέβηκε με τον ΠΑΟΚ. Με τη Νέα Δημοκρατία κατέβηκε. Το ψήφισαν. Το ψήφισαν οι Αριανοί. Όχι, βέβαια. Το ψήφισαν οι Αριανοί. Και κάποιοι Αριανοί μπορεί να το ψήφισαν. Ελάχιστο ψήφο. Που του είπε κολόγρες. Του ψήφισαν Ηρακλειδείς. Δεν είπε μόνο αυτό, είναι σατανόγρες, κάτι είπε. Ναι, λέω εγώ τώρα. Ναι, κάτι είπε, για το να πέσουν και να κάνουν. Ναι. Ναι, εγώ λέω ότι το ψήφισαν οι ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ. Mm-hmm. Το 80%, 85% μη σου πω παραπάνω. Ναι, δεν διαφωνώ. Ποιος δεν ψήφισε το Αγοράκι και πήγε στην Ευρωβουλή με τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος το ψήφισε. Πόσο είχε πάει, είχε πάρει 200.000 ψήφους, δεν θυμάμαι. Άλλο λέω. Κοίτα, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν. Άκουσε. Εγώ δεν είμαι τόσο χωμένο στα κόμματα, έτσι. Άμα θες αυτή τη ζωή, ούτε και εγώ τα. Εγώ δεν είμαι καθόλου. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δίνεται γραμμή κιόλας για κάποιους να ψηφίζουν. Δηλαδή, δίνεται γραμμή και πώς τα λένε αυτά, οι τοπικές, από το κόμμα δίνεται γραμμή. Ψηφίστε αυτόν, ας πούμε, κάντε αυτόν. Πρέπει να βγει αυτός. Κατάλαβες. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή εννοείς ότι αν κατέβαινε με ποιον από τώρα, με ένα κόμμα μικρό, θα έπαιρνε 200.000 ψήφους ο Ζαγοράκης. Υπήρχε και περίπτωση. Μπορεί να κάνω και λάθος, δε φίλε. Όχι, οι Παοξίδες το ψήφισαν. Δεν λέω εγώ δεν το ψήφισαν κατά πλειοψηφία, οι Παοξίδες. Αλλά μπορεί, ναι, παιδί μου. Αλλού θέλω να καταλήξω. Δεν είναι δυνατόν οι Παοξίδες να ψήφισαν 200.000 ψήφους, αν ισχύει, έτσι το ξαναλέω, το Ζαγοράκι και σε ακόμα Παοκ να μην δώσουν παραπάνω. Εννοείται ότι θα δώσουν παραπάνω. Κατάλαβες. Γιατί έχουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε. Τώρα, αν αυτό το κριτήριο είναι. Ξέρω εγώ, δεν ισχύει, ρε παιδί μου, είναι άτομο, δεν μπορώ να το. Άκου, γιατί τα θυμάμαι καλά. Να ευχαριστήσω το φίλο καταρχήν τον Τζον. Με Β ξεκινάει το επίθετό του, να μην το πούμε. Μου έστειλε κατευθείαν. Είναι ρεπόρτερ της εκπομπής. Παναθηναϊκό κίνημα. Το κίνημα δημιουργήθηκε από οπαδούς του Παναθηναϊκού με κύριο στόχο την επίλυση του γηπεδικού προβλήματος της ομάδος. Συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές, καλά τα θυμάμαι, τις 6 Μαΐου και έλαβε 18 ψήφους, αν και δεν διάδεινε.
Κάτσε. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2012, το Παναθηναϊκό κίνημα αύξησε ραγδαία τα ποσοστά του, ανεβαίνοντας στις 12.439 ψήφους. Ποσοστό 0,2%. Ποιο είχε αρχηγό. Δεν υπήρχε αρχηγό. Παναθηναϊκό κίνημα. Δεν υπήρχε ο λαός του Παναθηναϊκού. Ναι, ποιος ήταν ηγέτης. Η ίδρυση 2012 δήλωσε έδρα. Κόνια, κάτσε, δεν λέει, δεν λέει αρχηγό. Γιατί. Αρχηγός κόμματος 2012. Γεώργιος Μπέτσικας. Δεν τον ξέρω. Μπορεί να είναι κάποιος. Αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή τι έγινε, δηλαδή άμα κατέβαινε ο Αλαφούζος τι θα γινόταν. Δηλαδή τι έγινε, Ρεζάχο. Ναι. Δηλαδή να σου πω κάτι. Α, παίζει ρόλο λες. Αν κατέβαινε τώρα ο Τράκης. Ο Γιαννακόπουλος. Δύσκολα. Και αυτός έχει μαλώσει. Ωραία, άσε ο Γιαννακόπουλο τον Τράκη. Αν κατέβαινε ο Μαρινάκης. Με κόμμα στις βουλευτικές εκλογές. Άντε, να έπαιρνε τα διπλά από τις 12.30 να πήγαινε στις 25. Σου λέω εγώ. 25, αν κατέβαινε ο Ιβάν Σαββίδης. 25.000, 25 με 30 maximum, λέω εγώ. Ο Μαρινάκης θα κατέβαινε. Ναι. Ο Μαρινάκης θα κατέβαινε, φίλε, θα έπαιρνε 1.000.000 ψήφους. 1.000.000. Γιατί δεν κατεβαίνει να γίνει πρωθυπουργός. Κατάλαβες. Γιατί δεν κατεβαίνει να γίνει πρωθυπουργός. Γιατί να τρώει που το τρώει από τους Ολυμπιακούς. Που έχει να πάρει δύο χρόνια από το πρωτάθλημα. Εντάξει. Και το κάνει πλάκα ο Ιβάν. Όλοι θέλουν την εξουσία και τη δύναμη, όλοι τη θέλουν. Δεν υπάρχει κανείς και ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν με χρήματα. Εγώ δεν σου πω για τον Μαρινάκη, σου πω για τον Ιβάν Σαββίδη. Που έχει ασχοληθεί με την πολιτική. Γιατί ήταν στη Ρωσική Βουλή. Στη Ρωσική Βουλή. Έτσι, δούμε πώ τη λένε εκεί τη Βουλή. Ναι. Το πεδίο τη δόξα μπροστά του, λαμπρό είναι. Α πάνε όλοι. Ναι. Αν κατέβαινε, ξέρω εγώ, είχαμε εκλογές πέρσι. Μετά τον Νταμπλ που πήρε ο ΠΑΟΚ. Και κατέβαινε ο Ιβάν Σαββίδης με κόμμα ΠΑΟΚ, σου λέω. Κάτι παρεμφερεί, ρε παιδί μου, με αρχηγό επικεφαλή κόμματος ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν θα έπαινε για πλάκα, θα σου πω εγώ. 500.000 ψήφους. Δηλαδή ο ΠΑΟΞής, ο νεοδημοκράτης θα ψήφιζε Ιβάν Σαββίδη, λες. Δύσκολα. Εντάξει, εγώ λέω δύσκολα. Δύσκολα λέω. Ναι. Εντάξει. Θα το ψήφιζε, φίλε. Ας βάλει, εγώ πραγματικά να γίνει μια φορά. Μετά τον, δηλαδή έγινε τον Double Mayo. Αν γινόταν εκλογές Ιούλιο, μα να βάλουν, φίλε. Να βάλουν μια φορά να δούμε τέλος πάντων πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Ας βάλουν, να μην αν υπάρχει κρύβονται. Να μην χρηματοδοτούν. Να μην χρηματοδοτούν, ας βάλουν. Μια χαρά χρειάζεται. Από πίσω και έχουν άλλους από μπροστά. Μια χαρά. Λοιπόν, άκουσε, έχουμε ήδη δύο γραμμές. Θα πάρουμε τους φίλους και μετά θα κάνουμε το διάλειμμα. Έτσι, μην τηλεφωνείτε. Θα πάρουμε τους δύο φίλους, θα πάμε στα διαδικαστικά και θα πάμε στο διάλειμμα και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Καλησπέρα στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Καλησπέρα, φίλε. Πασχάλη Ολυμπιακός. Γεια σου, ρε Πασχάλη. Ρε καλό στον Πασχάλη. Πάμε. Α, μιλήσουμε λίγο σοβαρά σήμερα. Πάντα σοβαρά. Ρε Πασχάλη, πριν να μιλήσουμε σοβαρά. Πάντα μιλάμε σοβαρά. Να ξέρεις εκεί που θα πάμε, ποιο ΟΕΣ δεν δέχονται, να έχεις μετρητό για το στοίχημα. Δεν άκουσα. Εκεί που θα πάμε στα μαγαζιά, ποιο ΟΕΣ δεν δέχονται, με μετρητό να έχεις. Για να πληρώσεις ναι. Το στοίχημα. Πάντα, πάντα είμαι άπλος. Τάσο, μίλα λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο γιατί μπουκώνεις. Μπουκώνεις. Τώρα εντάξει είμαι, τώρα εντάξει. Εντάξει είσαι, λοιπόν. Να πω για προχθές, σου είπε ένας φίλος εκνευρισμένος αργενός ότι ο Τσοχαζόπουλος πήρε 10.000 διαρκές. Είναι και το αμφισβήτησες. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Ναι. Το Πασόκ το είχατε, κάτι Βενιζέλος, κάτι Τσοχαζόπουλος κλπ. Πέρασε, πάει, αυτό έφυγε. Λοιπόν, εσύ πώς αποδεικνύεις αυτό την αλήθεια, ρε Πασχάλη μου. Μα ο κόσμος του έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι. Άσε τώρα ο κόσμος του έχει τούμπανο και κρυφοκαμάρι. Εσύ έχεις κάτι, ας πούμε. Έχεις κάποιο στοιχείο, βρε, πολλά ακούγονται. Έχεις κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο Τσοχαντζόπουλος πήρε 10.000. Μα είχε βγει βούχινο τότε για τον Τσοχαντζόπουλο. Και για ποιο λόγο να το πάρει ο Τσοχαντζόπουλος στα 10.000 διαρκές. Έπαιρνε 10.000 εισιτήρια. Είχε ανάγκη και τα μοίραζε ο Τσοχαντζόπουλος εκείνη την εποχή από δημοτικότητα. Τα μοίραζε για να παίρνει ψήφους, φίλε. Είχε ανάγκη πραγματικά μου γλυκά ο Τσοχαντζόπουλος εκείνη την εποχή. Πώς δεν είχε. Και γιατί την άλλη χρονιά δεν πήρε. Γιατί το κλείσανε φυλακή. Κάθε χρόνο τα πήρε. Το κλείσανε φυλακή. Δεν τα ξέρεις. Δεν το κλείσανε την άλλη χρονιά φυλακή. Λάθος κάνεις. Μετά από πολλά χρόνια το κλείσανε φυλακή. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή είμαι παλιός και δεν ενδιαφέρομαι μόνο για τα κοινά του Ολυμπιακού και του Άρη,
αλλά και των άλλων ομάδων. Καλά, για να ξέρω τι μου μία γίνεται. Ερώτηση μόνο, να μου επιτρέψει να σου κάνω. Μία ερώτηση μου επιτρέψει να σου κάνω. Όχι, και δύο από μένα. Μπράβο. Λέει. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια έχει 22.000 διαρκείας. Ναι. Θεωρείς ότι είχε ανάγκη κανένα Τσοχατζόπουλο ή κανέναν άλλο για να τα γεμίσει, για να τα κάνει αυτά τα νούμερα. Ο ΠΑΟΚ είχε 22.000. Ο Τσοχατζόπουλος είχε 22.000 διαρκείας. Τι λες τώρα. Ο Τσοχατζόπουλος το έκανε πρώτο για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, αλλά πιο πολύ να βοηθήσει τον εαυτό του. Τον εαυτό του πιο πολύ το έκανε, όχι για να βοηθήσει τόσο τον ΠΑΟΚ, να βοηθήσει τον εαυτό του για να πάρει τον λαό του ΠΑΟΚ από τα 22.000. Δηλαδή, ξέρεις τι μου λες τώρα. Ναι. Ισχυρίζεσαι ότι ο Τσοχατζόπουλος εκείνη την εποχή πήρε 10.000 διαρκείας και το κοινοποίησε. Το έκανε διαφήμιση, αυτό μου λες. Μα όχι, άκουσα να δεις. Πόσο αυτό μου λες τώρα. Ουδέκλειο, να ξέρουμε τι λέμε, ρε παιδιά, λίγο, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, περιμένετε και οι δύο, ένα λεπτό, επειδή θυμάμαι για να λέμε ότι, για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε, θυμάμαι ότι μιλάμε, δεν υπάρχει 10.000, ρε παιδιά, δηλαδή, κοινή λογική να υπάρχει, εντάξει, είπαμε να κάνουμε 10.000 διαρκείας με 150 ευρώ είναι 1,5-2 εκατομμύρια, δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά. Υπήρχε... έπαιρνε νομίζω κοντά στα 1500 κάπου εκεί και βρέθηκε αυτό στα στοιχεία. Μπορεί. Στα 10.000 διαρκείας. Μπορεί, ρε φίλε, ναι, λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να πω αυτό που ήθελα να πω. Ναι, λοιπόν, ναι. Φίλε Τάσο, αυτή τη στιγμή, αν δεν έκανε κουμάντο, εγώ, δεν θέλω να πω Μαρινάκης, εγώ. Ναι. Και ξέρω ότι αν θα κάνω πίσω, θα κάνεις κουμάντο εσύ, λοιπόν, ή κάποιος άλλος, δεν παρατάω την πίτα για να κάνει κουμάντο άλλος. Λέω, θα σας φάω λάχανο όλους και θα κάνω κουμάντο εγώ. Ό,τι και να λέτε. Λοιπόν, κάποτε ο Πάγκαλος είπε, όλοι μαζί τα φάγαμε. Λοιπόν, και στο ποδόσφαιρο όλοι μαζί τα τρώνε. Μπορεί ο Πάγκαλος να είχε την, να έτρωγε... τον Καρχαρία και εσύ να έτρωγε τη Σαρδέλα, αλλά την έτρωγε τη Σαρδέλα. Λοιπόν, οπότε τρώει ο Ολυμπιακός. Αφού τα τρώγανε, ρε φίλε, όλοι μαζί στο ποδόσφαιρο, γιατί η δεύτερη ομάδα σου, η αγαπημένη, ο Άρης, είχε να πάρει 50 χρόνια τίτλο και ο ΠΑΟΚ 34 χρόνια είχε να πάρει κύπελο. Και μετά από 92 πήρε τον Ντάμπλ. Πριν έρθει ο Ιβάν. Πώς είναι δυνατόν να τρώγαμε όλοι μαζί, όπως το λες, εγώ να δεχτώ αυτό που λες. Και ο Άρης να έχει 50 χρόνια να πάρει κύπελο, να έχει να πάρει από το 1946 πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ να ήταν από το 85 χωρίς πρωτάθλημα. Τον Άρη του δίναν τη Σαρδέλα και ήταν ευχαριστημένος. Ποια Σαρδέλα, ρε φίλε, πήρε ο Άρης. Ποια Σαρδέλα, ρε Πασχάλη, ποια Σαρδέλα πήρε. Τους τέσσερις υποβιβασμούς. Τι να υπάρχει. Τι να υπάρχει, δηλαδή. Να υπάρχει, πώς το εννοείς. Να υπάρχει, δηλαδή υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει ο Άρης με τόσο κόσμο. Πώς είναι δηλαδή να υπάρχει, πώς θέλω. Η Σαρδέλα για μένα θα ήταν ανέδυνα κάθε 15 χρόνια, ας πούμε, ένα κύπελο στον Άρη ή ένα πρωτάθλημα. Εκεί θα συμφωνούσα μαζί σου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά τον Άρη αντί για ένα, κάτσε ρε φίλε, τον Άρη αντί για ένα κύπελο ανά 15 χρόνια, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Λέω κάτι υποθετικό. Κάτσε λίγο, ρε Πασχάλη. Ανά 5 χρόνια, θυμάσαι, τον υποβίβαζαν. Υποβιβαζότανε. Ποια Σαρδέλα, ρε φίλε, και τα φάγαμε όλοι μαζί. Άκουσα να δεις, όταν αυτό τα αδερφία... Αυτό ισχύει, αδερφέ, άκουρε, γιατί μπερδεύεσαι. Για να αυτό κλείνουμε κιόλας, για να κλείνουμε, έτσι. Και το κλείνουμε, ναι, για τις ομάδες του ΠΟΚ. Αυτοί τα φάγανε μαζί. Όχι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άκουσα να δεις, υπάρχουν οι ομάδες του ΠΟΚ και η ευνοούμενη ομάδα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ήταν ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... Είπαμε κάτω μπορεί να τρώγαν τον Καρχαρία, αλλά και σαν λαός του ΠΑΟΚ και σαν ΠΑΟΚ έτρωγε κάτι. Λοιπόν, αλλού θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, για τον Άρη που λες. Κλείσε με αυτό. Για τον Άρη που λες. Λοιπόν, όταν ο Άρης ξέχασε τα δεδία, ήμουνα τότε μέσα στη διοίκηση του Άρη, στον Αριστέχνη Άρη, όχι στον ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τους είπε ο διαιτητής, λοιπόν, να πούμε ότι
τα δευτεία κλαπήκανε. Mm-hmm. Λοιπόν, και να κάνω τον αγώνα. Και δεν δεχτήκανε. Γιατί? Ποιος δεν δέχτηκε? Γιατί τότε. Ποιος δεν δέχτηκε? Ποιος ήταν στη συνέντευξη τύπου, για να κλείσουμε, στη συνέντευξη τύπου που είπε αυτά που είπε εσύ, ποιος ήταν, θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι. Κάποιος βγήκε, ήταν εκεί μαζί με την ομάδα, κάποιος βγήκε, υπάρχει ακόμη το βιντεάκι. Και είπε αυτά που λες εσύ. Ποιος ήταν, θυμάσαι? Δεν θυμάσαι. Ήταν ο πρόεδρος του κυρίου Τσαρούχα, ο αδελφός του, ο δικηγόρος, ο Παοξής. Ο αδελφός του δικηγόρος, ναι. Α, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Ο οποίος είναι Παοξής. Ναι, καλά, μαγιά του. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, επειδή είναι Παοξής. Απλά τότε γινόταν κόλπα για να πάρουν τον Άρη. Τι να τον πάρουν? Με τίποτα, ενώ άμα ήταν στην Άλφα Εθνική, δεν μπορούσε να τον πάρει κανένας, όπως τώρα δεν μπορεί κανένας να τον πάρει από τον Καρυπίδη. Εντάξει, γιατί η ομάδα πάει καλά, όσο μπορεί, λοιπόν, ενώ αν πτωχεύσει θα βρεθούν καλοθελητές που θα θελήσουν να πάρουν την ομάδα. Ωραία, Πασκάλη. Κλείνεις, καλά. Πρέπει να πάρουμε και τους άλλους. Ναι, κλείσε με αυτό, γλύκο, τελευταία φράση. Κλείσε με αυτό, το τελευταίο θα κλείνει. Εντάξει. Ναι. Πολλά παιχνίδια γινόταν. Ναι, ρε παιδί, με ένα λεπτό. Πολλά παιχνίδια γίνονται στις ομάδες μας, ακόμα και μέσα στον ΠΑΟΚ, που δεν αρέσουν αυτά τα τερτύπια στους φιλάδους, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και δεν τα μαθαίνουν κιόλας. Άλλους, okay. Άλλους έχει την πίτα, άλλους και το μαχαίρι. Ωραία, Πασκάλη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ναι, εντάξει. Για να μην λέμε, παιδιά, ό,τι θέλουμε στο ραδιόφωνο, γιατί μας ακούνε και πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχουν 10.000. Είπα, 1150 μου στείλανε και δύο φίλοι, 1150 διαρκείες. Να ενημερώσω, ακούγεται και λέγεται, γιατί αυτό το συγκεκριμένο γεγονός βγήκε από μια απολογία στον ανακριτή που έκανε ο ξάδερφος του πρώην Υπουργού, ο οποίος ξάδερφος του υποστήριξε στην απολογία του, και φυσικά ποτέ δεν αποδείχτηκε αυτό. Είναι μια υποστήριξη που έκανε ένας μάρτυρας, ο οποίος είναι ξάδερφος του Υπουργού του συγκεκριμένου. Πως στην προεκλογική του εκστρατεία τότε ο κύριος Τσογατζόπουλος είχε εξοδέψει γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ για όλη την προεκλογική εκστρατεία, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, και ένα μέρος από αυτά τα χρήματα αγόρασε 1150 διαρκείας στον ΠΑΟ και τα προσέφερε σε διάφορους νοσοπόντιους κτλ. Αυτό είπε στην κατάθεσή του ο εξάδελφος του κύριου Τσογατζόπουλου. Εδώ βλέπω εγώ από το link. Αν είναι αλήθεια, ναι, ή όχι. Από το link που μου στέλνω λέει ότι η ανακρίτρια, δεν λέει βέβαια το όνομά της, η ανακριτική έρευνα που συνεχίζεται έχει εντοπίσει νέα οικονομικά στοιχεία που ελέγχονται και διασταυρώνονται, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι η αξία, λέει, των ακινήτων του κυρίου Τσογατζόπουλου ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, σχετικά με το ύψος των χρημάτων που διακινούσε ο πρώην υπουργός, από τα στοιχεία προκύπτουν ιδιαίτερες προεκλογικές δαπάνες. Σύμφωνα με αυτά, προκύπτει ότι έδωσε 100.000 ευρώ σε κάποιο πρόσωπο που αποκαλεί γύφτο Μπάκας, 30.000 ευρώ για εισιτήρια, λέει, σε ροσοπόντιους, 350.000 ευρώ για εισιτήρια ομογενών από τη Ρωσία, ενώ φέρεται επίσης να πλήρωσε 230.000 ευρώ για 1.150 εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ. Επί 200 τόσο για 1.150. Εντάξει, δεν υπάρχουν 10.000, δεν μπορούσαν να υπάρχουν και 10, αλλά αυτά 1.150 υπάρχουν. Πάμε. Εντάξει, ο Πασχάλης το έκανε επί 10, δεν πειράζει. Ωραία, πάμε στον φίλο και πάμε στο διάλειμμα, έτσι, πάμε, πάμε. Καλησπέρα. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα. Glory, glory, μαζί μου. Έλα, καλησπέρα, Τάσο, καλησπέρα, Ζάχο. Δηλαδή, επειδή πήρε 44 πέτσι να θα μιλάει και πιο πολύ, αυτό τι γίνεται? Εντάξει, τον εγώ φταίω τον. Αφήσαμε κιόλα, αλλά πήγαινα, υπήρχε και η αντιμαχία με τον Τάσο, οπότε του άφησα λίγο περισσότερο εγώ. Μπράβο, και το άλλο Ζάχο που σε λέει ότι έφαγε ο Άρης Σαρδελίτσα, μήπως δεν έφαγε ούτε το ψαροκόπιο. Εντάξει, έβλεπα τα τρία και τι Σαρδελίτσα. Αυτό που του σκέψε ο Τάσο, του είπε, γιατί έβλεπα τα μηνύματα που μου στέλνουν. Τι Σαρδελίτσα, τρεις φορές έπεσε ο Άρης και δεν έβαλε γκολ σε τελικό. Τι Σαρδέλα. Τι Σαρδέλα, για να υπάρχει, λέει. Τι να υπάρχει, δηλαδή δεν υπήρχε. Μα ακριβώς, ούτε το ψαροκόκαλο έφαγε, όχι Σαρδέλα. Μας έμεινε στο λαιμό το κόκαλο, μου φαίνεται, το ψαροκόκαλο. Και το άλλο που έλεγε ο Τάσος, ο ΠΑΟΚ από το 85, μετά ξαναπήρε τίτλο το 2001. Πέρασαν 16 χρόνια. Εντάξει, είπαμε. Δεν έπαιρνε ένα 5 χρόνια κάτι. Είπαμε. Και από το 3 πήγε στο 17. Και εμείς δεν γουστάρουμε τον ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, αυτά που λέμε να έχουν και βάση, έτσι. Να μην τρελαθούμε κιόλα. Εντάξει. Είπαμε, ναι, επειδή... Πασχάλη, να λέμε. Επειδή σας 74 χρόνια, 74 χρόνια έχει ο Άρης να πάρει πρωτάθλημα. Και 50 κύπελο. Κατά τα άλλα πήρε τέτοια, εντάξει, ευνοημένοι είμαστε. Και 50 χρόνια έχει να πάρει κύπελο. Τι ψαροκόκαλο είναι εσύ, Πασχάλη? Αυτό δεν είναι ψαροκόκαλο.
Αυτό είναι να πούμε κεντρικό όξι με βιτριόλι. Έλα ρε Χριστολέγγε. Τάσο, και επειδή σε είπε να μιλήσουμε και σοβαρά, ας δει τώρα αυτός τα θέματα που έχουν. Είδες με αυτόν τον δημοσιογράφο, πώς το λένε, Κουρτσίδης. Ναι. Πόρε φίλε, βγάζει... τον άκουσε χθες που έκανε περιγραφή. Με βάλανε το πιστόλι στην πλάτη, μου είπαν ναι. Ότι έχει σιγαστήρα και με δώσαν να μιλήσω, λέει, με τον πρόεδρο. Ναι, ο οποίος μου είπε να αναιρέσω, λέει, αυτά που έγραψα και να ζητήσω συγγνώμη, ναι. Τάσο, και είπε ότι εδώ επειδή ναι. Λειτουργεί και παραδικαστικό, λέει, θα το πάω και το θέμα έξω. Θα πάει και εκτός Ελλάδος. Και μετά θα δούμε τον κύριο Ευτραφούλη, τον πρόεδρό τους. Πώς θα πού θα καταλήξει. Τέλος πάντων, εγώ δεν νομίζω να γίνει τίποτα. Λοιπόν, Ζάκο, ναι. δεν ξέρω αν είδες στη Γερμανία τελείωσε το πρωτάθλημα σήμερα, το είπε. Τελείωσε, ναι, τώρα άνοιξες προφανώς. Είδα και το πρώτο ημίχρονο όλο. Το είδα. 0-1 πάει συν 7 τελείωσε. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο ιδιαίτερα τέταρτο έλεγα θα λήξει 2-3-0 αυτό το μάτς, αλλά μετά συνήλθαν οι άλλοι. Και βγαίνουν μερικοί στοιχηματίδες και λέει δεν χάνει η Ντόρτμουντ. Ποιος το είπε. Οι στοιχηματζίδες ορισμένοι. Παίζει, δεν είναι κακό. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ντέρμπι ήταν, τριπλή ήταν, αλλά. Τριπλή ήταν, αλλά το δεν χάνει η Ντόρτμουντ δεν υπάρχει όταν παίζει με την Μπάγερν. Τι θα πει δεν χάνει. Να που χάνει και χάσει και εύκολα, λογικά. Δεν είδα το δεύτερο, αλλά το πεναλτάκι εδώ τώρα που είδα στι τέτοιο ήταν πεναλτάκι αυτό. Ήταν πεναλτάκι. Σούταρε ο άλλο, πέφτει ο άλλο και με το χεράκι, όμω χεράκι, αλλάζει και την πορεία. Όχι. Μπάγκερ μια αντίστοιχη φάση και την έπνιξε. Δεν τα βλέπεις καλά. Δεν είδα εγώ αυτό, είδα εσύ. Και στο τέλος βρόξιμο στο Λεβαντόφσκι και αυτό το. Το βρόξιμο στο 89 πέναλτι ήθελε αυτό. Καπλάκα μας κάνεις, ρε. Αφού διαμαρτυρεί και προπονητής Μπάγκερ. Καλά. Μα δεν πήγε βαρ, τίποτα. Τι βαρ και βούρι κουμπουριέ τώρα. Άσε το πεναλτάκι το έπνιξε. Αν έχει άλλο η τέτοια. Άσε τώρα το βαρ κουμπουριέ. Τι βαρ, βαρ. Έφυγε. Είσαι και Μάντσεστερ. Τι ήταν αυτό που μας είπες, το τσατζάρισμα ήθελε πέναλτι, δεν δημαρτυρήθηκε κανένας εν τω μεταξύ. Τι το είπε Ζάχο, βάρ και μπουρ. Βάρ, λέω βάρ και μπουρ και μπάρ κουμπουριέ, τι να τον πω. Εντάξει, ήθελες και πέναλτι, βρε καρτούν, με αυτό το. Εντάξει, δίκαια νίκη. Από ό,τι τουλάχιστον είδα και λίγο και τις φάσεις τώρα, όπως σου μιλούσε, Τάσο, δίκαια νίκη. Τέλειωσε. 7 πόντους, 6 αγωνιστικές πριν τελειώσει, λίγο δύσκολο για Γερμανία και ιδιαίτερα για Μπάγκερ να το χάσει. Υπάρχει μεγάλη μάχη όμως για τις θέσεις για το Champions League εκεί πέρα. Οπότε. Τι κάνουμε. Τώρα θα κάνουμε διάλειμμα. Δεν έχουμε γραμμή. Θα κάνουμε διάλειμμα. Πάμε λίγο Μάζδα Μανατίδης και τα λοιπά. Ωραία. Και να ξεκινήσω εγώ με τη Μάζδα Μανατίδης που την ευχαριστούμε που για ακόμη μια βραδιά είναι βασικός υποστηρικτής εδώ της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερ 107,4. Μια Μάζδα Μανατίδης που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο. Ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του Κοινογιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Μάζδα είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάθη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Κοντά μας και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του φίλου μας Τεχνική Δισάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα έλεγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο. Στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε με το χυμά σας, Ανδρέα Παπανδρέου. 225 στην Νέαπολη. Γεμίστε το ρεζερβουάρ σας με το ποσό της επιλογής σας. Με ενισχυμένο, επαναλαμβάνω, καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, και είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί έχει μόνο 70 λεπτά το πετρέλαιο τώρα που μιλάμε, για να εξοικονομήσετε την επόμενη χρονιά αρκετά χρήματα, τηλεφωνήστε στο 2310-611-256, επαναλαμβάνω, 2310-611-256 και γεμίστε τις δεξαμενές σας με ποιοτικό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς από το φίλο μας τον Τεχνική Ρισάκ στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στην Νέαπολη. Πάμε στο break. Ωραία. Και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτάκια. Ναι, είναι έχουμε κάποια εδώ θεματάκια να συζητήσουμε. Οι γραμμές θα απαντούν εκ νέου μετά τον break στο 2310-287-888. Για τους ντροπαλούλιδες και για τις ντροπαλούλιδες που δεν θέλουν να ακουστεί η φωνούλα τους στα Ιρζιανά της πόλης. Έτσι, μηνυματικά, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-222, πάρα πολύ εύκολο, μόνο ζάχουμε... 62 λεπτά, έτσι, 62 λεπτά. 50 μισό ευρουλάκι το ΦΠΑ, 62 λεπτά είναι το SMS. Λοιπόν, Τάσο, κάθεσαι εκεί που είσαι, περιμένεις να πάμε στο διάλειμμα, έτσι. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω και τον Κώστα και τον Παντελή και τον Τζον για τη βοήθεια όσον αφορά
το θέμα με τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Τα έχουμε πει, φίλε μου, τα έχουμε σχολιάσει. Δεν υπήρχε 10.000, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Να λέμε πράγματα τα οποία έχουν και λογική. Έτσι. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντρούλινγκ. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 11. Παρέα φυσικά και με τις απόψεις, τις σκέψεις των φίλων που μπορούν να καλούν στο 23 12 87 και 3 οχτάρια. Από αυτή τη στιγμή έχουμε για να φιλοσύνουμε αναμονή. Πριν όμως θέλει να πει κάτι ο Τάσος. Ακούμε, Τάσο. Τι ήθελα να πω. Το ξέχασες, ψέματα θα ήταν. Όταν λέει, όχι, γιατί τι είπα. Είπα ότι ήθελα να πω κάτι. Ναι, ναι, είπες κάτι. Είπες ήθελα να πω μετά το διάλειμμα. Το ξέχασες. Θα πάρουμε το φίλο. Και μετά το διάλειμμα λέω θα είναι ξανά ανοιχτές οι γραμμές. Χθες το είπα. Έτσι, έτσι. Αυτό. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε παρ' όλα αυτά όμως να το πούμε ότι ο ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των play-off 7 του μηνός δεν θα έχει σίγουρα στην 11η του τον Αγκούστο, ο οποίος έχει πρόβλημα από σήμερα. Δεν θα έχει το Γιαννούλη, για όσους θυμούνται ότι δέχτηκε κόκκινη κάρτα στην ανατροπή, τη μεγάλη ανατροπή που έκανε ο ΠΑΟΚ σε Δούμπα από 0-2 που έφερε το Ολυμπιακό για το κύπελο, που τον κέρδισε 3-2, έφαγε κόκκινο ο Γιαννούλης, οπότε εκτείεται η ποινή στο επόμενο αμέσως μάτς. Το αμέσως επόμενο μάτς είναι πάλι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Οπότε από αριστερά ξεχάσετε τον Γιαννούλη, μάλλον Βιερίνια θα δούμε εκεί, στην πρεμιέρα των play-off. Και δεν θα έχει και τον Ίγκασον, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες. Και θα λείπει και αυτός από τα ομάδα. Οπότε τρία ονόματα σίγουρα από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην πλενέρα θα απουσιάζουν. Έτσι, παραλαμβάνω, Αγκούστο, Γιαννούλης και Ίγκαστο. Για μένα η πιο σημαντική απουσία από τους τρεις, φυσικά θα συμφωνήσουν πιστεύω οι συνοπαδοί μου, είναι του Γιαννούλη. Ωραία, και πάμε. Και του Ίγκαστο βέβαια, αλλά και του Γιαννούλη. Νομίζω είναι ότι σιγά σιγά θα μπαίνουμε όσο λόγο και περισσότερο. Έτσι και στα νέα, από τις προπονήσεις, από τους παίκτες, αυτός ή έπαθε αυτό ή αυτός είναι στην προπόνηση κτλ. Έχουμε φίλους ήδη, θα πω κι εγώ ένα σχόλιο εδώ για τον Ιντέγε, όταν θα μου δοθεί η ευκαιρία. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Και κάτι τελευταίο, να πούμε ότι επέστρεψε ο Κρέσπο, πρώτο ο Θεός, είναι όλα καλά, έχει ενταχθεί στις προπονήσεις σιγά σιγά και θα είναι έτοιμο πόλεμος λογικά για την πρεμιέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος Νέα Σμύρνη. Ναι, ναι, τι κάνετε, παιδιά. Έλα, ρε φίλε. Γεια σου, Γιώργη. Παλεύουμε. Εδώ με διακοπή ρεύματος εμείς. Διακοπή ρεύματος. Γιατί, λόγω βροχής. Μάλλον έβρεχε όλο το απόγευμα. Βέβαια, μόνο η πολυκατοικία μου παίζει να έχει θέμα που μένω. Γιατί απέναντι βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Γιώργο, δεν έχω ακούσει, είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα χρόνου να πάθει το blackout και η Θεσσαλονίκη είναι εδώ. Λοιπόν, πριν πει Γιώργο, να πω γιατί το ξέχασα. Είμαστε στο 34ο λεπτό των τριών παιχνιδιών. Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach είναι και τα 2-0-0. Στο μόνο παιχνίδι που έχουμε γκολ είναι Eintracht Frankfurt της Freiburg 0-1. Πάμε. Πάμε. Χαρά του άντερ. Τέλος πάντων, παιδιά. Εγώ αυτό που άκουσα στην αρχή της εκπομπής που είπε κάτι ο Τάσος για τους Γερμανούς, για παράδειγμα για τους τουρίστες. Κοιτάξτε, και εγώ δεν τους πάω σαν λαός και αυτά. Βέβαια είναι πολύ οργανωμένοι, ρομποτοποιημένοι όπως λέει και ο Τάσος. Γι' αυτό παράδειγμα για τον τουρισμό. Σίγουρα δεν είναι κυμπάριδες όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες. Βέβαια εμείς είμαστε το άλλο άκρο. Δηλαδή, όντως οι Γερμανούς θα πάνε να φάνε μια σαλάτα, μια τετραμελή οικογένεια, θα πάνε μια μπύρα τέσσερα άτομα και μια μερίδα, ξέρω εγώ, στη μέση. Εμείς βέβαια κάνουμε το άλλο άκρο. Δηλαδή πάμε και παίρνουμε 10 ορεκτικά, χορτώνουμε από τα ορεκτικά και μέχρι να έρθει το κρατικά έχουμε σκάσει. Παλιά δηλαδή, αυτό, πρόκρισης αυτά, πρόκρισης. Εντάξει, να σου πω κάτι ακόμα και τώρα όμως, δεν είναι ότι πάμε και κάνουμε το λογαριασμό και τον ταβαντούρι που κάνουμε παλιά, αλλά και πάλι. Και πάλι πιο καλά είμαστε. Δηλαδή, ναι, δηλαδή ρε φίλε, εγώ θυμάμαι σε μια δουλειά που ήμουν παλιά και μου λέει ο προϊστάμενός μου, που έχει πάει ξέρω εγώ στο εξωτερικό για αυτά, και μου λέει έρχονται κάτι Γερμανοί στην Ελλάδα και πάνε και αυτοί στο αντίστοιχα στη Γερμανία και βλέπουν ξέρω εγώ τις διαφορές και λέει έρχονται οι Γερμανοί εδώ στην Ελλάδα και λέει όλα αυτά θα τα φάτε. Δηλαδή, εντάξει. Είναι κουλτούρα, απλά, κουλτούρα είναι, αλλιώς μεγαλώνουν αυτοί, αλλιώς εμείς. Για τους Γερμανούς τουρίστες και γενικά τους Ευρωπαίους τουρίστες που έρχονται, είναι ότι ρε φίλε όταν αυτοί ξέρουν από πριν τι εισόδημα θα έχουν, τι δουλειά θα έχουν, πόσα θα παίρνουν και γι' αυτό έρχονται και κλείνουν το δωμάτιο με 30 ή με 40 ευρώ την ημέρα. Ενώ αντίστοιχα ο Έλληνας, όταν εδώ δεν ξέρει τι θα γίνει, διαχρονικά, όχι μόνο τώρα λόγω της πανδημίας και τόσα
χρόνια με την οικονομική κρίση. Αυτή είναι η διαφορά. Και σου λέω ξενοδόχος στη Ρόδο, στην Κρήτη, γιατί να έχω άδεια τα δωμάτια και να μην έχω πληρότητα όλο το εξάμηνο ή όλο το χρόνο, ανάλογα τον τουριστικό προορισμό. Τι έκανες, δε. Και να περιμένω τους Έλληνες. Αυτό είναι μια παρατήρηση. Στο άλλο. Εντάξει, Γιώργο, τώρα και αυτό είναι σωστό. Δηλαδή να έχεις τώρα το παιδί σου, ξέρω εγώ, ή εσύ. Τι έκανες, να λαχταρίσεις, ρε παιδί μου, μια μερίδα, ξέρω εγώ, γύρω. Ή ένα ωραίο παγωτό, ή ένα γλυκό και να πεις: δεν βγαίνω εγώ το πρόγραμμά μου, δεν πάρω το παιδί μου το παγωτό και το γλυκό. Τι λες, ρε, ρομπότ. Κοίταξε, ρε, Ντάσο. Και εγώ όταν γουστάρω, και εγώ όταν πάω διακοπές, θέλω να πάω διακοπές όσες μέρες μπορώ και να μην σκέφτομαι το ευρώ και το δίευρο. Εντάξει, αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Και όταν βγω έξω, να έχω 5 δραχμές να γουστάρω να περάσω έτσι όπως εγώ θέλω. Ναι, ρε, Γιώργη. Εντάξει, προφανώς. Και θέλω να φέρω στο σερβιτόρο, ξέρω εγώ, που ξεροσταλιάζει και είναι από πάνω μου 5 ευρώ, 2 ευρώ, 3 ευρώ, ανάλογα με την παρέα τι θέλει να αφήσει. Εντάξει, όλα αυτά είναι φίλε. Απλά και εμείς ήμασταν στο αντίθετο άκρο. Τι πέναλτι δεν έδωσε, ρε φίλε, όσο το πιο βλέπω. Πιο καλά στο αντίθετο άκρο. Πιο ωραία είναι. Ναι, εντάξει. Δεν θα ζήσεις 500 φορές. Ούτε οι νεκροφόρες έχουν κοτσαδόρους. Ναι, τώρα για το άλλο που είπατε, ρε παιδιά, για τις ομάδες και για τον πολιτικό κόστος. Ναι, μεν, ναι. Ότι εντάξει, δεν είναι τόσο, αυτό που λέει ο Ζάχος, όντως ότι δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το μεγαλοποιούμε εμείς. Απλά, δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι θα πειράξουν παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Δεν θα τον πειράξουν επειδή έχει μόνο 5 εκατομμύρια λαό. Ή τον ΠΑΟΚ επειδή έχει 1 εκατομμύριο, ή τον Άρη επειδή έχει 400.000, ή τον Πανιόνιο που έχει 10.000. Είναι ότι παράδειγμα στον Ολυμπιακό βρίσκεται ένας επιφανής παράγοντας από τους πλουσιότερους Έλληνες. Με δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους στις επιχειρήσεις του. Αυτό, ο Σαββίδης, ναι. Ο Σαββίδης το ίδιο που έχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, πήρε κανάλι στην Αθήνα με τεράστια περιουσία, είναι μέσα στους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο σύμφωνα με τη λίστα Forbes. Ή το Μελισανίδη που είχε για αυτός μια τεράστια οικονομική επιφάνεια. Δηλαδή πίσω από αυτές τις ομάδες κρύβονται πρόεδροι. Αυτό πίσω μπορώ να το δεχτώ. Κρύβονται... Αυτό το δέχομαι μερικώς, αυτό που λες. Παιδιά, αυτό είναι άλλο. Αυτό, πιστεύω. Αυτό είναι άλλο. Εντάξει, φίλε, δηλαδή όταν πειράζεις το Σαββίδη, όταν πειράζεις τον ΠΑΟΚ, πειράζεις εύκολα, δηλαδή κατάλαβες στη μέση είναι ο Σαββίδης. Ή στον Ολυμπιακό είναι ο Μαρινάκης. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους με... Αυτή η συνουσία είναι η κυβέρνηση. Όσο και αν το θέλουμε να τον παραδεχτούμε ή όχι. Δηλαδή είναι άνθρωποι που εξουσιάζουν. Έχουν κανάλια, έχουν επιχειρήσεις, έχουν πλοία, έχουν ξενοδοχεία, έχουν... Έτσι, καλά, ναι, βέβαια, θεωρητικά Γιώργο, όλοι αυτοί. Είναι εξαρτώμενοι από την εκάστοτε κυβέρνηση. Θεωρητικά, επαναλαμβάνω. Κλείνετε με αυτό, κλείνετε με αυτή τη σκέψη. Έχουμε γραμμές. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί ο Μαρινάκης θεωρητικά ή ιεραρχικά να είναι πάνω από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ναι, ρε φίλε, απλά θεωρητικά πάντα το ξανατονίζω. Πάντα, διαχρονικά, όσες κυβερνήσεις έχει η Ελλάδα, πάντα είναι 10 και 15 και 20 οικογένειες που κάνουν κουμάντο. Και κλείνω με αυτό που λέτε, ναι, για. Για το ποδόσφαιρο να τα φτιάξει, παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Όσο δεν υπάρχει πολιτική βούληση, στα ίδια θέματα θα αναλαμβάνομαστε και δεν θα πάμε ποτέ μπροστά σαν χώρα. Σωστό. Κλείνω με αυτό. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιώργη. Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργη. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο πραγματικά, αν θα το φιλοσοφήσουμε και το σκεφτούμε όλοι, μέσα στο μυαλό μας θα καταλάβουμε τι γίνεται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας υφυπουργός, ο οποίος έχει καταφέρει μέσα σε 10 μήνες να εναντιωθεί εναντίον όλης της ΑΕΚ, όλου του ΠΑΟΚ, όλου του Παναθηναϊκού και όλων των υπολείπων ομάδων σχεδόν, πριν από κανένα 2-3 ακόμα. Για να γίνει το θέλω κατά γράμμα του Ολυμπιακού και κάποιων δυο ομάδων που έχουν φιλικές σχέσεις μαζί του. Τι άλλο παράδειγμα δηλαδή να δώσουμε στον κόσμο, που δεν το δίνουμε εμείς, το δίνουν οι πράξεις, οι κινήσεις και τα όσα γίνονται από τον συγκεκριμένο υφυπουργό για χάρη του Ολυμπιακού. Ωραία. Πάμε λίγο στον επόμενο φίλο, Τάσο. Και για να το κλείσω και να δώσουμε και μια πληροφορία, σας περιμένει λίγο ο επόμενος, δεν πειράζει. Να πούμε ότι η FIFA έστειλε επιστολή στην ΕΠΟ, mm-hmm. γιατί είχε στείλει πρώτα η ΕΠΟ επιστολή στη FIFA, διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του κυρίου Αβγενάκη να γίνουν οι εκλογές της ΕΠΟ το φθινόπωρο και όχι το καλοκαίρι όπως συμφωνήθηκε από όλες τις πλευρές, τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, δεν θυμάμαι πότε ήταν, παρουσία στελεχών της FIFA, τέλη Ιανουαρίου ήταν.
της FIFA, της UEFA, του Υπουργείου Αθλητισμού, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, συμφωνήθηκε ότι όλα θα γίνουν τώρα, σε λίγο καιρό, στο καλοκαίρι. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός, να γίνουν οι εκλογές της ΕΠΟ το φθινόπωρο, για δικούς του λόγους, γιατί θα ψηφίζουν πάρα πολλές ενώσεις, που δεν θα έχουν καμία σχέση με τις συγκεκριμένες τώρα, και αυτό καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει με τη ισοδύναμη. Αποφάσισε λοιπόν και συζητιέται να γίνει, λέει, την Αθήνα, το φθινόπωρο. Το καλοκαίρι. Έλα όμως που υπάρχει FIFA και UEFA και το αυτοδιοίκητο και τους βάζουν τώρα χέρι. Το καλοκαίρι θα γίνει. Τους προειδοποιούν κιόλας. Για να δούμε τι θα γίνει. Το καλοκαίρι θα γίνουν οι εκλογές. Λοιπόν, πάμε, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια σήμερα για το διάλογο. Mm-hmm. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στον Τάσο για το διάλογο. Για ποιον από όλους διάλογους εννοείς? Για αυτόν που είπατε για το τι πρέπει να γίνει για τις ομάδες. Ναι. Και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Διαχρονικές απόψεις είναι αυτές. Ορίστε. Λέω, είναι διαχρονικές οι απόψεις. Τουλάχιστον οι δικές μου είναι και ο Τάσος πιστεύω είναι διαχρονικά τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι Ζάχο, ναι. Εγώ σήμερα σας άκουσα, έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Περιγράψατε και οι δύο κάτι το ιδεατό, το οποίο εγώ το βρίσκω ανέφικτο. Δεν θα γίνει, εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν θα γίνει. Έτσι. Και όχι μόνο γιατί είναι, βγάζω την πολιτική απ' έξω και σας φέρνω ένα παράδειγμα πέρυσι. Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός γιατί να παίζει τη Super League. Σωστό. Ναι, σωστό είναι. Ρωτάω αυτό. Γιατί να παίζει. Δεν μπλέχτηκε η πολιτική. Νομίζω ότι μεταξύ τους τα βρήκαν και είπα να μην πέσει. Ναι, οι ομάδες. Οι ομάδες. Που έγινε ψηφοφορία. Λοιπόν, α, μπράβο. Δεν έχει σχέση επομένως η πολιτική. Ο συνεταιρισμός αυτός κάνουν κουμάντο αυτοί και αυτοί αποφασίζουν. Και ένα λεπτό λίγο. Ένα λεπτό. Όταν βγαίνει, άκουσε με. Ναι. Όταν βγαίνει, το θυμάμαι πολύ καλά τη δήλωση, έτσι. Άσε όλα τα άλλα, άσε ψηφοφορίες, ναι. Άσε ποιοι ψήφισαν. Όταν βγαίνει και μάλιστα εκπροσωπεί και τη Λάρσα, έτσι, μια παραδοσιακή ομάδα, έτσι, με κόσμο και δεν είπε το να, δεν σου λέω τον Ατρόμητο που έχει 100 φιλάθλους, η Λάρσα έχει κόσμο. Λοιπόν, όταν βγαίνει ο πρόεδρος και λέει, δεν μας συμφέρει να πέσει ο Παναθηναϊκός, δεν γίνεται λέει να πέσει. Τι μιλάμε τότε, τι μιλάμε. Άρα, εγώ άμα ήμουν φίλο, τέτοιο, δεν θα πλήρωνα κανέναν, αφού δεν μπορεί να πέσει ο Παναθηναϊκός. Σωστά, και θέλω να σου πω. Για την πόλη που ανέφερες, ότι είναι η μόνη πόλη που δεν έχει άλλο σύνδεσμο εκτός από τις Λάρισες. Ναι, τουλάχιστον μέσα στην πόλη, ναι, αυτό ξέρω τώρα πιο έξω. Ναι, δεν υπάρχει ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Άρης, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΑΕΚ. Είναι μόνο ΑΕΛ. Και γι' αυτό είναι αξιέπαινη. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ έχω τεράστιο θυμό για το ότι ψήφισε η ομάδα μου να παραμείνει ο Παναθηναϊκός. Και να μην επιβεβαστεί. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ θυμωμένος με αυτό που έχει γίνει και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος το αποφάσισε, ποιος το σκέφτηκε και ποιος το υλοποίησε. Δηλαδή οπαδικά δεν μας ταιριάζει αυτό το πράγμα. Εμένα προσωπικά. Ωραία. Άκουσε λοιπόν να σου πω τι έγινε χτες. Ψηφίσαν μερικές ομάδες για να βγουν κάποιοι πρωταθλητές. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο λοιπόν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στις γυναίκες. Ο Γκαγκάτσης ψήφισε Παύλα και ο Ολυμπιακός ψήφισε να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό. Μπορείς να μου πεις τι γίνεται, το χωράει το μυαλό σου. Ένα λεπτό. Δεν τα ξέρουμε αυτά, δεν ασχολούμαστε. Μπορώ να σου πω. Ο Γκαγκάτσος τι ψήφισε, ο ιός Γκαγκάτσης. Ο Γκαγκάτσης ψήφισε να μπει Παύλα, να μην δοθεί στα κάτω το πρωτάθλημα στις γυναίκες. Να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στις γυναίκες. Ναι, άλλο ρώτησα. Άλλο ρώτησα, ρε παιδιά, δεν καταλάβατε. Οι ΠΑΕ ψηφίζουν, γιατί ο κύριος Γκαγκάτσης είναι υπάλληλος ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τη ΠΑΕ. Τι δουλειά έχει μέσα. Υπάλληλος ΠΑΕ ΠΑΟΚ και εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Έτσι τώρα το καταλαβαίνω. Γιατί μιλάμε για γυναικείο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι δουλειά έχει. Υποτίθεται ότι υπάρχει άλλη διοίκηση. Ζήτησε ως μη γενόμενο και ο Ολυμπιακός ψήφισε να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Να πούμε ότι ο Άρης ήταν δεύτερος, έτσι. Με 7 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Με 7 βαθμούς διαφορά και με 7 αγωνιστικές ακόμη. Πιο πιθανό το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε, αλλά εντάξει.
Δεν το ζαχώ. Δεν εξετάζουμε αυτό. Ναι. Εξετάζουμε τι παίχτησε. Το τι ψήφισε. Ναι, το τι ψήφισε ο καθένας. Σωστά. Πάντως για τον κύριο Γκαγκάτση νομίζω ότι είναι τιμητικό ότι ψήφισε Παύλα, έτσι. Σωστό. Και για τον Ολυμπιακό είναι τιμητικό ότι ψήφισε να πάρει ο Πάουκ στο πρωτάθλημα, ναι, που ήταν πρώτος. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ξέρεις γιατί όμως, να σου πω εγώ γιατί. Γιατί αν θα έμπαινε Παύλα στο γυναικείο πρωτάθλημα και δεν το έπαινε ο Πάουκ που ήταν πρώτος, ναι, μπορεί να υιοθετούσαν το δεδικασμένο, ας πούμε, της συγκεκριμένης απόφασης και να το υιοθετούσαν και να το ζητούσαν να γίνει και στη Super League. Τάσο, άκουσε με λίγο. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Και θέλω να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ τόσο γερό που ζητάει να μην γίνουν τα play-off και να μπει Παύλα, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, έχει το πίσω μέρος του μυαλού του ότι η ΑΕΚ μπορεί να το περάσει και να πάρει μέρος στο Champions League ΑΕΚ. Ναι, είναι ένας κίνδυνος. Είναι κίνδυνος, βέβαια. Για να μην κρυβόμαστε. Ναι, αλλά λοιπόν, σου λέει... Όπως ο Ολυμπιακός έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ πίσω τους 7 βαθμούς, να χάσει και το πρώτο μάτς και να έχει άλλα 9 με 4 βαθμούς. Ναι, αλλά 9 μάτς με 4 βαθμούς. Ακέ, σου λέει όμως ότι κρατάει... Ναι, εντάξει, όχι. Okay. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτά που λες και μπορώ να σου πω και τρίτη εκδοχή, και ότι ο Άρης έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι μπορεί να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και να παίξει το Champions League με την ΑΕΚ. Σωστά. Ωραίο αυτό. Είναι έτσι. Να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Προλαβαίνουμε να περάσουμε την ΑΕΚ. Πώς είναι η ΑΕΚ. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Απλά θα πρέπει να κοιμηθούν και οι Άγιοι Πάντες μαζί με όλα τα άλλα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Γίνονται και αυτά. Ναι, πότε γίνονται. Εδώ. Μαθηματικά γίνεται. Εδώ πήραμε. Εδώ πήραμε Euro, ρε. Δεν κοιμήθηκαν οι Πάντες. Από τη στιγμή που γίνεται μαθηματικά πρέπει να το δεχτούμε. Μισό λεπτό, Τάσο. Άκου να σου πει ότι όλα γίνονται. Και αυτό που θα πω δεν θέλω να σε προσβάλλω, έτσι. Λοιπόν, πέρυσι λοιπόν κοιμηθήκαμε με τον ΠΑΟΚ τιμωρημένο, με τον Ολυμπιακό και την άλλη την Κυριακή έπαιζε με την ΑΕΚ. Η απόφαση για να παίξει με την ΑΕΚ με κόσμο βγήκε μια μισή ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ήταν τυπωμένα και πήρε και τους τρεις βαθμούς πίσω. Λοιπόν, πώς ήξερε ο ΠΑΟΚ και τύπωσε τα εισιτήρια και ήταν έτοιμα την Κυριακή και ήταν πληρωμένη και εφορία. Να απαντήσει. Θα σου απαντήσω. Επειδή... Λοιπόν, να απαντήσω τέλος. Όλα... Να τελειώσει τέτοιο για απαντήσεις. Έλα, τελειώσει ναι, σκέψη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ήταν υποχρεωμένος. Και γίνονται όλα, λοιπόν όλοι θα σκέφτονται όλα. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω, θέλω να δώσω χαιρετισμού στον κύριο Βασίλη και να του πω ότι θα τον ακούω, γιατί ίσως είναι η τελευταία φορά που παίρνω σήμερα τηλέφωνο, με αυτά που άκουσα χθες και τα άκουσα άδικα, διότι αν πατήσετε ή ψαχτείτε ή διαβάσετε λίγο για τη δολοφονία του Λαμπράκη, αναφέρει τα πάντα μέσα. Και είναι γραμμένα. Και για το συγκεκριμένο αυτά που είπα, έχει καταδικαστικές αποφάσεις από το 1951 μέχρι το 1962. Οι δύο λοιπόν τιμωρηθήκαν με 11,5 χρόνια φυλακή ο Κοτσαμάνης και με 8,5 χρόνια φυλακή ο Εμμανουηλίδης, οι οποίοι μόλις ήρθε η Χούντα, τους έβγαλε έξω. Και τον Κοτσαμάνη τον έβαλε να δουλεύει στο ταχυδρομείο ως επιβράβευση, γιατί συνεργαζόταν με την ασφάλεια και ήταν στην Καρφίτσα, στο παρακράτος λεγόμενο, στην οργάνωση Καρφίτσα, και ο Εμμανουηλίδης μπήκε και ήταν προϊστάμενος στις παιδικές κατασκηνώσεις στο Ρεόκαστρο. Αυτά λοιπόν, επειδή είναι γραμμένα, και ο συγκεκριμένος είχε καταδικαστικές αποφάσεις και μου είπατε ότι είμαι κομπλεξικός και αναφέρομαι σε νεκρούς, άρα και ο Μέγα Αλέξανδρος είναι νεκρός και δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε στην ιστορία του. Και θέλω να πω επίσης στο φίλο που πήρε από τη Γερμανία και είπε για μένα, αν έχω μυρωδιά από ποδόσφαιρο, θέλω να το ρωτήσω τόσους μήνες. Αυτοί που βγαίνουν λοιπόν και λιδωρούν τον Άρη και κοροϊδεύουν τον Άρη, έναν σύλλογο που πήρε 3 πρωταθλήματα όποτε και αν πήρε, χωρίς να υπάρχουν παράγκες, γνήσια πρωταθλήματα, αυτά που πήρε και μετράνε μέχρι σήμερα, θέλω λοιπόν να πω, αυτοί που βγαίνουν και το λιδωρούν τον Άρη, έτσι, πότε μιλήσαν για ποδόσφαιρο? Μιλάνε για τα χρέη
κοροϊδεύουν τον Καρυπίδη και μόνο για ποδόσφαιρο δεν μιλάνε. Ωραία, να ακούσουμε. Επειδή είπε ότι εγώ με αυτά που είπα, ότι έθιξα λοιπόν, τον έθιξα, τον πρόσβαλα σαν φύλαθλο, θέλω να του πω, αυτοί λοιπόν που φωνάζανε χορό στο γήπεδο του μπάσκετ, τη συνοπαδή του, για έναν φόνο που έγινε πριν από μερικές ώρες, δεν τον προσβάλλαν σαν φύλαθλο. Ή στην κερκίδα δεν άκουσε ποτέ μια φωτοβολίδα για κάθε καροτίδα. Αυτοί λοιπόν δεν τον προσβάλλαν σαν φύλαθλο. Εγώ τον προσέβαλα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω και να σας πω επίσης, καλά θα κάνουν να σκεφτούν λίγο σοβαρά για έναν σύλλογο που κάποτε όλη η Ελλάδα ήταν Άρης, κλείναν την πέμπτη μαγαζιά για να βλέπουν μπάσκετ, για έναν σύλλογο που η σημαία του μαζί με την ελληνική μπήκε στο Hall of Fame και νομίζω ότι δύσκολα θα μπει άλλος ελληνικός σύλλογος. Και επίσης έχω να πω για τα ιερά τέρατα που περάσαν από αυτό το σύλλογο, για έναν Νικολαίδη που έφερε δύο Ολυμπιακά μετάλλια στην πόλη της Θεσσαλονίκης και για έναν Γρηγοριάδη παγκόσμιο πρωταθλητή που βγήκε από αυτό το σύλλογο στο Κολύμπι. Λοιπόν, καλά θα κάνουν να σκέφτονται πριν κοροϊδεύουν σε αυτόν τον σύλλογο. Αυτά είχα ωραία να σας πω και σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Να σε καλά. Συνέχιση ή τα κλείσεις. Μπορώ να σ' ακούσω αν θέλει. Καταρχήν να πω λίγο κάτι. Δεν διέκοψα καθόλου. Τάσο 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα, όχι περισσότερο. Δεν το διέκοψα καθόλου το καλά έκανες, καλά έκανες, θα απαντήσεις. 10 δευτερόλεπτα. Το αν θέλει ο Άκης να ξαναβγαίνει δικαίωμά του, έτσι. Όσον αφορά τα άλλα που για τα καράβια, για αυτά, νομίζω από μένα και από τον Τάσο, νομίζω πήρε την υποστήριξη. Τώρα αυτό το τελευταίο για τους γκοντζαμάνιδες και αυτά που λες, ρε φίλε, sorry, Άκη, εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση. Δεν είμαι γενικά καλός στην ιστορία, ας το πω έτσι. Να τα διαβάσεις, Ζάκο. Ναι, δεν... έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. 600 σελίδες είναι ο φάκελος του Λαμπράκη. Έχεις δίκιο, απλά 600 ήταν... 600 σελίδες. Άκουσε με, έχεις δίκιο, απλά και είναι κάτι... Απέκτησε... Ναι. Και τον απέκτησε ο γιος του που είναι εν ζωή. Ναι, αν λοιπόν πατήστε και τα διαβάσετε, αν λέω κάτι ή φύγω κάποιον χωρίς να είναι έτσι που τα λέω, ζητάω συγγνώμη για μην ζητά συγγνώμη, ρε, εσύ. Μην ζητά συγγνώμη, ρε φίλε, για την άποψή σου. Μην ζητά συγγνώμη, σε παρακαλώ πολύ. Άμα είναι έτσι, αρχίζουμε όχι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα ο καθένας θα ζητάει. Ναι, κάθε μέρα θα ζητάμε συγγνώμη 10 φορές. Ναι, 10 φορές ο καθένας συγγνώμη θα ζητάμε, άμα είναι. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λοιπόν χτες έγινα ο κομπλεξικός. Εντάξει, ρε φίλε. Αυτός που χρήζει. Να πάει σε ψυχολόγο. Εντάξει. Έτσι με αποκαλέσαν. Εντάξει. Αυτοί που δεν έχουν γνώση. Ο άλλος βγήκε χτες πάλι από τη Γερμανία. Κλείσε με αυτό όμως. Κλείσε να απαντήσει ο Τάσος. Δεν άκουσε. Σε αυτό όπως είδες, σου έδωσα. Αλλά γιατί δεν έλεγες. Ναι, έλεγες. Τρεις εφημερίδες. Εντάξει. Έτσι. Το απαντήσαμε αυτό. Σε αυτό δεν μπορείς να πεις κάτι. Λοιπόν, Τάσο, απάντησε. Λοιπόν. Το αν θέλει ο Άκης να παίρνει στην εκπομπή είναι δικαίωμά του. Εμείς όποιος παίρνει το βγάζουμε στη γραμμή και μιλάει χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο για τα εισιτήρια που είπε ότι ο Πάοκ ήταν τιμωρημένος και δίκα τα εισιτήρια που βγήκαν. Ο Πάοκ είναι υποχρεωμένος να είναι ετοιμοπόλεμος για πάνε ενδεχόμενο. Οπότε λοιπόν είχε όλο το δικαίωμα να τυπωθούν τα εισιτήρια και αν δικαιωνόταν να τα έδιδε όπως τα έδωσε σε διάθεση και να παρευρεθεί ο κόσμος. Ένα τρίτον, εκείνη τη χρονιά αυτά που λες, ο Πάοκ δύο μάτς δεν τα τελείωσε ποτέ. Και του κλέψανε ένα πρωτάθλημα που είχε να το πάρει 34 χρόνια στα χαρτιά ο Κομίνης και ο Ποντίκης που σφύριξαν γκολ και μετά 7 λεπτά το πήραν πίσω. Και για μισό χαρτάκι δεν πήγε ούτε ο Αιρετόπουλος να καταθέσει στο δικαστήριο, ούτε ο Κομίνης, ούτε ο Ποντίκης. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όσον αφορά το κομπλεξικό... Τα έχουμε σχολιάσει. Να τελειώσει, Άκη, να τελειώσει. Ναι, όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς τους χθεσινούς, δεν τους ανερώ. Οπαδικά σε ανέφερα και σε είπα ότι είσαι οπαδικά κομπλεξικός για τον μόνο λόγο τον εξής και θα το πω και σήμερα. Γι' αυτό και σε έχω στη γραμμή. Δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάμε τα όρια και το σεβασμό προς νεκρούς ανθρώπους οι οποίοι ακόμα και λάθος να είναι. Δεν τους αξίζει να τους βεβηλώνουμε μετά από πόσα χρόνια. Άσχετα αν τους γράφει η ιστορία, άσχετα αν υπάρχουν σελίδες, άσχετα αν είναι οπουδήποτε αποθηκευμένα και κατοχυρωμένα. Δεν χρειάζεται εμείς να τα ανανεώνουμε. Και για τις οπαδικές μας αντιπαραθέσεις ή κόντρες να προσπαθούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εν ζωή να τους βγάζουμε παιδεραστές κατά αυτόν τον τρόπο τον οποίο εγώ το χαρακτηρίζω
πώς να σου πω, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ άσχημο. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Το κλείνουμε και αυτό, ναι, το κεφάλι. Λοιπόν, όσο να δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε, λίγο, λοιπόν, και περίμενε. Δεν τελείωσε, Άκη, εγώ δεν σ' άφησα, δεν σε διακόψα. Όσο αναφορά, αν είναι να μιλήσουμε για το τι αθλητές έχει ο ΠΑΟΚ, τι διακρίσεις έχει κάνει, πόσους τίτλους έχει πάρει, πόσα συνεχόμενα κύπελα, πόσα πρωταθλήματα, στο ένα, στο άλλο, στα ευρωπαϊκά, στο μπάσκετ, στο αυτό, δεν θα σταματήσουμε, ούτε η αντιπαράθεσή μας θα σταματήσει. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ της πλάκας, είμαι άνθρωπος, ο Ζάκος με ξέρει, υπέρ της καζούρας, του χιούμορ, να σε πειράξω, να πειράξεις, αλλά έχω όριο. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, για τον ΠΑΟ και τον Άρη, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, να ξεφύγω στην ανθρώπινη υπόστασή μου ή στην καθημερινότητά μου. Εντάξει, θα κάνω την καζούρα μου, θα σε πειράξω, σε κουλαντρήσω. Άλλωστε αυτή η εκπομπή έχει και ένα τέτοιο σκοπό. Εντάξει, γι' αυτό λέγεται Ράδιο Μαρμίτα. Δεν είναι δημοσιογραφική. Είναι για να πούμε την άποψή μας, αλλά να έχουμε ένα όριο, παιδιά. Δεν αναιρώ λοιπόν εγώ τους χαρακτηρισμούς θεσινούς, σου άξιζαν, γι' αυτό και στους είπα. Εντάξει, κύριε Άκη. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Μπορώ να σε χαρακτηρίσω κι εγώ όμως. Ναι, να με χαρακτηρίσεις, να με χαρακτηρίσεις δίκαια. Εγώ δεν με δήλωσα νεκρό. Ποτέ μου. Τι να κάνεις, εγώ δεν με δήλωσα. Δεν με δήλωσα όνομα νεκρού. Είναι ντροπή σε αυτή την ηλικία για οπαδική αντιπαράθεση να ξεφεύγεις τόσο, γιατί σε ακούει χιλιάδες κόσμος, ρε. Ένας. Έλα. Είναι ντροπή αυτό που κάνεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν λοιπόν σήμερα κάποιος πει ότι ο Ζάκα Ντερογκάλτη σκότωσε 10 γυναίκες, με δηλώνει νεκρό. Δεν το είπε κανείς. Εσύ τα λες αυτά. Δεν βγαίνει κανένας άλλος σαν και σένα να μιλάει. Μόνο εσύ τα κάνεις αυτά. Όχι, δεν τα κάνω μόνο εγώ. Να σου μόνο πω εσύ τα κάνεις αυτά. Άκουσα, σου πω, Τάσο. Λοιπόν, καλά πήγε μέχρι εδώ. Μη με την κλάση παραπάνω. Άμα πήγε καλά, εντάξει. Είπες την άποψή σου, σε σεβάστηκα, σε άκουσα, με σεβάστηκες, με άκουσες. Λοιπόν, καλό βράδυ, τα λέμε. Άκουσε και κλείνω. Αυτός ναι, πιο χαμηλά όμως τον τόνο της φωνής σου. Εγώ δεν μπορώ να φωνάξω κι εγώ. Πιο χαμηλά τον τόνο της φωνής. Ωραία. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που βγήκε από την Αυστρία χθες και μιλούσε ένα τέταρτο μαζί με τον Ζάχο, κατηγορούσε τον Άρη και δεν, εκτός αν πήγε στην κουζίνα να φας, τι δεν έκανες. Όταν λοιπόν βγαίνει κάποιος να πει για τον ΠΑΟ, στην τρίτη λέξη μιλάς επάνω του. Δεν τον αφήνεις να μιλήσει. Πρώτον. Δεύτερον. Αυτά λοιπόν που είπα εγώ και που δεν τα ξέρεις εσύ και δεν τα έχεις ξανακούσει, όταν θα κλείσεις την εκπομπή, πήγαινε λοιπόν, γιατί έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ και αυτή τη στιγμή, και χτύπα δολοφονία Λαμπράκη και διάβασε τα δεν όλα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, να ασχοληθώ με αυτά. Έχω πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω. Έχω ενδιαφέροντα πράγματα στη ζωή μου να κάνω, ρε φίλε, εγώ. Εγώ δεν ασχολούμαι με βλακίες. Αυτά είναι βλακίες που κάνεις. Και μικροπρέπειες. Τα ξέρεις. Όταν λοιπόν κληρώνεις ένα σύλλογο και προκαλείς δράση, θα έχεις και αντίδραση. Και εγώ όταν γελιοποιήσω το σύλλογο που υποστηρίζω, θα τον υποστηρίξω όπως μπορώ. Θα σε γελιοποιήσω και εγώ, να έχεις υπόψη. Ωραία, αν μου πεις ένα ψέμα που είπα και λες ότι γελιοποιώ, θα το δεχτώ. Δεν κοροϊδεύεις, δεν χλεβάζεις τον Άρη. Πες μου ένα ψέμα, ρε φίλε, που είπα για τον Άρη εγώ. Για τον Καρυπίδη και όλα αυτά. Βρεάσε τώρα αυτά. Αυτά ισχύουν, δεν είπα κανένα ψέμα. Έχω πει κανένα ψέμα εγώ για τον Άρη. Δεν είπα ότι είπες ψέματα. Δεν το χλεβάζεις. Τότε τι σε πειράζει, ρε φίλε. Σε πειράζει αυτά που ακούς από μένα και δεν σε πειράζει αυτά που κάνει ο πρόεδρος σας. Τάσο, να ασχοληθείς με τα δικά σου προβλήματα δεν είναι. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Εσύ ασχολείσαι με τα δικά σου. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εσύ ασχολείσαι με τα δικά σου. Δεν είναι έσω τώρα. Θέλεις να πούμε τόσους μήνες. Δεν μπορώ να πω τώρα. Και να σου πω κάτι. Μισή φορά μίλησε για τον Άρη και 250 για τον ΠΑΟΚ. Εμένα μου λες τώρα εσύ. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Ο Ζάχος είναι εδώ, δεν μιλάω για τον. Εγώ θα μιλήσω. Εγώ θα μιλήσω. Ωραία. Λοιπόν, για να τελειώνει, να τελειώνει και λίγο. Να τελειώνει. Δεν το καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Δεν το καταλαβαίνεις. Άκη, κλείσε. Κλείσε με αυτό λίγο, φίλε μου. Είναι το ύφος της εκπομπής που εγώ πρέπει να μιλήσω για τον Άρη. Δεν το καταλαβαίνεις. Και εγώ μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι έτσι, Άκη. Συγγνώμη. Εγώ δεν λέω για τον ΠΑΟΚ. Στο λέω μήπως και το καταλάβεις. Λοιπόν, Άκη, κλείσε με αυτό, φίλε μου, λίγο. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που βγαίνουν τι κάνουν, για ποιον μιλάνε, για την ομάδα τους. Ωραία. Λοιπόν, Άκη. Για τον Άρη δεν μιλάνε κι αυτοί.
Τέλος πάντων, τα λέμε, γεια. Όχι, καλό βράδυ. Τέλος πάντων, έτσι. Κλείσε με αυτό, Άκη. Κλείσε με αυτό. Είναι όπως τα είπα εγώ, φυσικά έτσι. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Άκη. Να είσαι καλά, άμα θέλεις φυσικά, εδώ οι γραμμές θα είναι ανοιχτές όποτε θέλεις. Να ναι, ξαναπαρέμβεις. Δεν έχω πρόβλημα. Εδώ είμαστε, αλλά τώρα είναι δικαίωμά του. Λοιπόν. Αυτά που είπα χθες, όλους τους χαρακτηρισμούς δεν τους αναιρώ. Λοιπόν, κάτι θέλω να πω. Το πιστεύω γιατί ήταν πολύ άσχημο αυτό που έκανε. Ωραία. Δηλαδή, δηλώνεις νεκρούς ανθρώπους και τους κατηγορείς για παιδεραστία κτλ. Είναι δηλαδή, εντάξει, ξεφεύγεις. Λοιπόν, απάντησε, είπε ότι δεν βεβηλώνει, ναι, κατά την άποψή σου, δεν λες βεβηλώνει. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Αυτό στο τελευταίο που είπε, Σάκη, εγώ θα πω αυτά που είπα και χθες. Στα 9-10 που λες, συμφωνώ. Αυτό τώρα που είπες, γιατί και μάλιστα και ένας πολύ καλός μου φίλος, κοντινός μου φίλος, το είπε άλλη πρόσφατα, που λες, Τάσο, μιλάς για Άρη. Θα μιλήσει για Άρη, ρε φίλε, και εγώ θα μιλήσω για ΠΑΟΚ. Δηλαδή για αυτό το πράγμα είμαστε εδώ. Εγώ να μιλάω μόνο για Άρη και ο Τάσος να μιλάει μόνο για ΠΑΟΚ. Και για το ΠΑΟΚ και για, δηλαδή, για το Θεό. Για Ολυμπιακό μιλάμε. Για το Θεό. Και για ΑΕΚ μιλάμε. Ένα και λεπτό. Για Παναθηναϊκό μιλάμε. Εδώ η εκπομπή. Εθνικός πυρός οπαδός μας πήρε από την Πάτρα. Λοιπόν, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η εκπομπή στήθηκε αυτή η εκπομπή διότι είχε μία επιτυχία η τηλεοπτική μας, κάποια επιτυχία. Τώρα μας βλέπα πέντε άνθρωποι και υπήρχε έτσι μία αντιπαράθεση, μία καλή καζούρα. Πάνω σε αυτό στήθηκε η εκπομπή. Γιατί και εμείς όταν πηγαίναμε στην τηλεόραση, και εγώ και ο Νίκος ο Μπουγάτσας, μιλούσαμε για ΠΑΟΚ. Ο Τάσος μιλούσε για Άρη. Ο Μακουκούλα μιλούσε για Άρη ΠΑΟΚ. Και για τον Ηρακλή, έτσι γίνεται. Δηλαδή, εγώ ναι, τι θα έχουμε. Πρώτα μιλούσαμε για τις ομάδες μας. Ναι. Και οι δύο. Πρώτα ναι, μιλούσαμε, λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, εγώ για τον Άρη, εσύ και ο Μπουγάτσας και ο Μακουκούλα για τον Ηρακλή. Και ναι, μετά, όταν έβγαιναν οι ακροατές, έκαναμε καζούρα. Λέω ότι η εκπομπή στήθηκε πάνω σε αυτό. Δεν είναι να λες τώρα γιατί μιλάς για Άρη. Με αυτή τη λογική θα βγει ο ΠΑΟΚΣΙΣ να μου πει εσύ γιατί μιλάς για ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτσι. Αν ο φίλος ο Άκης. Αυτό το τελευταίο, το μόνο που διαφώνησα. Το μόνο που διαφώνησα. Ναι, ας πάει να δει την εκπομπή της Αθηνάς Στεφανίδου, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα αυτό άφηγε. Απλά θέλω να σου πω, λες ότι ο Τάσος και όντως είναι και αυτά μέσα. Ο Τάσος μπορεί να λέει καζούρα, μπορεί κάποια φορές να ξεπερνάει και λίγο το όριο, κάποιες φορές να λέει και λιγότερα από αυτά που πρέπει, έτσι. Λοιπόν, αλλά λέει πράγματα. Εδώ πέρα είμαι για να τα απαντάω εγώ, φίλε. Άμα δεν σου. Εκεί που υπάρχει βέβαια πάντα απάντηση, έτσι. Γιατί σε κάποια δεν υπάρχει απάντηση, η αλήθεια είναι. Αν δεν σε ικανοποιούν οι απαντήσεις που δίνω, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, έτσι. Όντως, δηλαδή, τι πιο αρσενικό σήμερα, άκου τώρα, δηλαδή πώς το πήγε. Για να ξέρω, η άποψή του είναι, τι να κάνουμε τώρα. Άλλο θέλω να πω, θα καταλάβεις, θέλω να σου πω. Ναι. Για να καταλάβεις ότι μέσα στο μυαλό του έχει κακή προαίρεση αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό αλλά τέλος. Κακή προαίρεση, ρε παιδί μου, για τον ΠΑΟΚ, σου λέω. Α, για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό τον αποκάλεσα οπαδικά κάπως. Άκουσε με τώρα. Βγήκε ο κύριος Γκαγκάτσης σήμερα, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, και είπε: εμείς στα χαρτιά, στο γυναικείο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο, δεν θέλουμε πρωτάθλημα. Ναι. Δεν το θέλουμε, θέλουμε παύλα. Τι πιο αρσενικό, ρε φίλε, από αυτό. Είναι σαν να βγαίνει δηλαδή ο Μαρινάκης τώρα, στο ποδόσφαιρο το ανδρικό, και να λέει: παιδιά, εγώ δεν το θέλω το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Βάλτε παύλα. Σου αλλά την εντυπέρα όχθη τώρα, επειδή είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο και εκεί δεν έχει φράγκα, δεν έχει μεγάλα συμφέροντα. Ο Ολυμπιακός τι πήγε να κάνει. Σου λέει, άμα θα βγει τώρα, παύλα, θα βγει ο ΠΑΟΚ από πάνω. Κατάλαβες, κάτσε να πω εγώ να παιχτεί το πρωτάθλημα κανονικά. Κατάλαβες. Γιατί θέλουν να παιχτεί κανονικά το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο στους μεγάλους. Αυτό τώρα τον Άκη, ούτε αυτό τον άρεσε. Δηλαδή τι πιο αρσενικό. Από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΟΚ να πει βάλτε παύλα, δεν το θέλω στα χαρτιά εγώ το πρωτάθλημα. Ούτε αυτό τον άρεσε. Πρόσεξε τώρα, δηλαδή τι κακή προαίρεση υπάρχει. Με κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, Τάσο, πάμε. Είναι γεμάτες οι γραμμές. Εγώ επαναλαμβάνω, θέλουμε να τον ξανακούσουμε τον Άκη. Δικαίωμά του είναι. Αν θέλει να ξαναπάρει. Δεν θέλει να πάρει, ας πάρει. Δεν θέλει, παρακαλώ κανένα. Έλα, λοιπόν, πάμε. Ένα μισό διάλειμμα έχω κάνει. Δεν έχω κάνει τίποτα και είναι 11 παρά 20. Και ο Τάσος από την Κρήτη έπαιρνε τηλέφωνο, δεν παίρνει. Όποιος θέλει θα παίρνει. Και ο Γιώργος από την Χανιώτη έπαιρνε τηλέφωνο, όποιος δεν παίρνει. Όποιος θέλει. Και κανένα δυο άλλοι έπαιρνε τηλέφωνο και δεν παίρνουν. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Άκουσε. Θέλω και κάτι ακόμη, γιατί καλό είναι να τα λέμε. Ότι εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, έτσι. Θέλουμε να πηγαίνουμε. Σε κάποιους θα αρέσουμε, σε ναι, κάποιους δεν θα αρέσουμε. Άλλο λέω. Δεν είμαστε επαγγελματίες. Φυσικά μας αρέσει αυτό που κάνουμε, έτσι. Αλλιώς δεν θα ήμασταν και εδώ. Αλλά δεν θα τρελαθούμε και αν αύριο σταματήσουμε, έτσι. Πάμε. 23-10-2-87-3-8. Πάμε. Καλησπέρα. Έλα, Μάγκες. Έλα, Γιώργη.
Γεια σου, Τζότσο. Κάτσε λίγο. Δεν πρόλαβα να βγω να μιλήσω με το παιδί. Λοιπόν, θα πω δύο-τρία λογάκια. Λοιπόν, εμένα με λένε φίλε Άκη Γιώργο Ιακωβίδη, ζω στη Γερμανία. Από τα 16 χρόνια, από 16 χρόνια έχω έρθει εδώ στη Γερμανία. Έχω σπουδάσει, έχω παντρευτεί, έχω κάνει εδώ την οικογένειά μου και αγαπάω το ποδόσφαιρο. Εγώ για παράδειγμα σε βρίσκω εκτός ελέγχου πραγματικά και δεν θέλω άλλο να αναφερθώ στο κομμάτι το δικό σου, γιατί ό,τι και να συζητήσουμε παραπάνω δεν υπάρχει πεδίο για επαφή ή έστω ένα ελάχιστος τρόπος για να συνοηθούμε. Σου αναφέρθηκα προχθές ότι δεν ξέρεις από μπάλα και το δείχνεις κάθε φορά όταν παίρνεις τηλέφωνο, γιατί δεν σου αρέσει να συζητάς για ποδόσφαιρο, δεν σου αρέσει να συζητάς για ποδοσφαιριστές, δεν σου αρέσει να συζητάς για μια ποδοσφαιρική ήττα, για μια τρίπλα, για μια μαγιά. Έχεις αναλωθεί να λες συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Κάθεσαι και διαβάζεις 2-3 πράγματα στο ίντερνετ και βγαίνεις τώρα και μας το παίζεις ο φωστήρας. Εντάξει ρε φίλε, έχεις δίκιο σε πολλά πράγματα. Εμείς έχουμε εδώ πέρα μια ποδοσφαιρική παρέα που αποτελείται από ποδοσφαιρόφιλους, φίλαθλους, οπαδούς και τα λοιπά από διαφορετικές ομάδες. Όταν βγήκε ο Άρης και κέρδισε τον ΠΑΟΚ, έτσι, δεν βγήκα ούτε να κράξω, ούτε να βρίσω, ούτε να χλεβάσω, ούτε τίποτα. Παραδέχτηκα την ήττα μου και πάω παρακάτω. Έχω παίξει ποδόσφαιρο και ξέρω πώς είναι αυτό το πράγμα, φίλε μου. Εσύ έχεις κολλήσει στο παρελθόν. Έχει κάνει... Πάμε παρακάτω, Γιώργο. Πάμε, Γιώργο. Πάμε παρακάτω, ποδοσφαιρικά, Γιώργο. Ποδοσφαιρικά. Θα ήθελα λίγο να συγκροτηθούμε, παιδιά, πραγματικά, τώρα που αρχίζει και το ποδόσφαιρο, τώρα που αρχίζουν και τα νέα από τις ομάδες μας, να δούμε τι θα γίνει, γιατί όλοι περιμένουν τις αποφάσεις από τα δικαστήρια και τα λοιπά, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε αγώνες, έχουμε παίχτες που έχουν να κουμπίσουν το τόπι εδώ και δύο μήνες, έχουμε συμβόλαια, έχουμε τρεις μήνες τέλος πάντων, έχουμε δηλαδή ένα σωρό προβλήματα. Ομάδες δηλαδή που δεν ξέρουν πραγματικά τον επόμενο μήνα, δύο ή τρεις, δεν ξέρω, για τη Super League μιλάω τώρα, γιατί τώρα εντάξει δεν υπάρχουν, υπάρχουν 4-5 ομάδες πιστεύω που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις άλλες. Έχουμε μετά το ίδιο το κομμάτι με τα ποδοσφαιρικά, τα συμβόλαια, με την τηλεόραση κτλ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Τάσο ένα τελευταίο και να κλείσω, γιατί εντάξει δεν υπάρχει κάποιο νέο να συζητήσουμε. Αν το θα με ενδιαφέρε να μάθω τέλος πάντων αν θα συνεχιστεί Τάσο το ΠΑΟΚ TV. Αυτό ήθελα να μάθω. Αν ξέρεις από ό,τι λένε θα συνεχιστεί. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί κανονικά το ΠΑΟΚ TV βέβαια. Τώρα αν υπάρχει κάποια προσφορά που θα ικανοποιεί τον ΠΑΟΚ και θα το συμφέρει κτλ. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε και να φανταστώ ότι δεν θα υπάρξει, γιατί από ό,τι φαίνεται τα συνδρομητικά θα βογγίξουν φέτος. Εγώ αύξηση βλέπω των συνδρομητρικών, δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο. Λογικό είναι ότι μικρή ή μεγάλη αύξηση θα υπάρχει. Αυτό λέει η λογική. Έτσι. Για να δούμε. Έγινε ρε μάγκες, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Αυτό είναι καλό αν υπάρχει και αύξηση, να ξέρεις. Δεν θα υπάρχει ρε. Αν θα υπάρχει αύξηση ας πούμε και στα προπό και στα σπρο καφέ και τα λοιπά, επειδή ο ΠΑΟΚ πουλάει και που έχει παντού οπαδούς σε όλη την Ελλάδα, θεωρώ ότι και το ΠΑΟΚ TV θα είναι επιβεβλημένο πλέον για όλους αυτούς. Εγώ δεν θέλεις να κάνω... Γιατί λέμε, νομίζω ότι όλοι θέλουν την εμπορικότητα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Νομίζω δηλαδή είναι καμιά 8-10 μάτς και αν βάλουμε και το κύπελο που θα είναι καμιά 12-14 μάτς, τα οποία δεν μπορούν να τα χάσουν, ούτε τα σπορ καφέ, ούτε τα προπό. Νομίζω το κύπελο είναι στην Κοσμοτέ και για άλλα χρόνια ήδη. Γιατί το κύπελο είναι της ΕΠΟ, είπαμε, νομίζω έχει κάποια... Εγώ να σου πω 10 μάτς, φίλε, τα τέλη, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρχει αύξηση, δεδομένο είναι, εφόσον δεν θα επιτρέπεται να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, τώρα 5%, 10, 20, δεν ξέρω, δεδομένο θα υπάρχει αύξηση στους συνδρομητές. Πάμε. Ναι, μην ξεχνάς όμως ότι θα υπάρξει και μεγάλη ανεργία και πολλοί έχουν βγάλει θέσεις εργασίας. Εντάξει. Σωστό μετά τον κορονοϊό. Δηλαδή αυτό που θα προσπαθήσει ο κόσμος να κάνει, εγώ πιστεύω είναι να πάει να πιάσει καμιά θέση, ξέρω εγώ, όρθιος ή καθιστός σε κανένα σπορ καφέ για να το δει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Να το βάλει σπίτι του. Ιδίως καλοκαίρι να το βάλει σπίτι του, γιατί δεν θα έχει αγώνες μετά, σε κανένα μήνα.
Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς πάει. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια έχουμε κάποια λεπτά ακόμη. Έλα, Κωνσταντίνε. Τι λέει. Τι να λέει, δεν πιάνουμε στοίχημα τίποτα. Κάτσε να πω. Χρόνια πολλά, ρε, και για προχθές. Χρόνια πολλά, όντως, για τη γιορτή σου. Θα σηκώνεις κανένα τηλέφωνο. Είχα πιτυρίδα κεφάλι. Ωραία, άκουσε λίγο τώρα. Άκου λίγο τώρα, 55ο λεπτό. Μπάγερ Λεβερκούζεν Βόλσμπουργκ 0-1. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 1-1. Και ο Κουλουρέας Βέρντερ Μπορούσια Μέχενγκλάντμπαχ. Πάμε. Κουλουρέας. Τι. Σιγά σιγά πιο αναλυτικά την Bundesliga, γιατί παίρνουμε και Γερμανό τεχνικό διευθυντή. Σε θέλω να είσαι ενημέρωση. Ιρανό. Γερμανό. Γερμανό, βρε. Ιρανό, ξέρω το. Ταχύνη. Ταχύνη δεν μ' αρέσει. Το ταχύνη το συχαίνομαι, το συχαίνομαι. Ιρανό άκουσα, ρε φίλε, τι να κάνω. Ιρανό. Απάντησα ιρανικά. Ιρανικά. Πάμε, πάμε. Θα δώσω, θα δίνω όσο θα είμαι εδώ, το μετά ο Γιώργος Αγόρας αναλαμβάνει, αυτός θα δώσει τα τελικά. Έλα. Λοιπόν, για το ΠΑΟΚ TV. Το ΠΑΟΚ TV είναι καθιερωμένο πλέον ως παραγωγή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ας δώσω παράδειγμα. Πες ότι γίνεται κεντρική συμφωνία με την Νόβα. Θα έρθει η Νόβα και θα μας πει, κύριε, θέλω να δείχνω τα σημειότυπα του ΠΑΟΚ. Ωραίος, ναι. Πόσο θέλετε, αυτά, αυτά, αυτά. Έτσι. Από εμάς αγοράζει τα σημειότυπα πλέον. Δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ στην κεντρική διαχείριση που ήταν του τύπου έχω εγώ τα σημειότυπα, εγώ γράφω, εγώ δείχνω ό,τι θέλω. Που υπήρχε λίγα χρόνια πριν. Αυτά να τα ξεχάσουνε κάτι μπεκροκανάτες που νομίζουν ότι θα μαγειρεύουνε την κοινή γνώμη. Παρακάτω. Ακούγεται, Τάσο μου, ότι ο Λιμιός φεύγει για τραπεζούντα. Άκουσες τίποτα? Κάτι για ένα εκατομμύριο άκουσα. Πολύ λίγα είναι, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Ποια είναι η ρήτρα του Λιμιού? Νομίζω 5 εκατομμύρια. Τι έχει πάσει αυτός? Δώσ' τον. Δεν ξέρω εγώ, ένα δημοσίευμα που είδα και σε... Πού το είδα? Δώσ' τον. Νόβα, λέει, από την τράπεζα που όπως το πούμε στο ΠΑΟΚ 24 νομίζω το είδα. Δώσ' τον, του χρόνου 100.000 θα κάνει. Δώσ' τον. Ποιος, ρε, ο Λιμιός? Ναι, ο Λιμιός. Όχι, φιλαράκι. Όχι, αγόρι μου. Για το ΠΑΟΚ δεν το ξεκαθάρισαμε. Δεν θα σου αρέσει η γνώμη μου, ή μάλλον η πρόβλεψή μου. Μπορεί να πέσω έξω. Μπορεί να πέσω έξω. Το πιο πιθανό είναι να πέσω έξω. Εγώ λέω δεν θα υπάρχει του χρόνου ΠΑΟΚ TV. Εσύ μπορεί να θες να λες αυτό. Όχι. Γιατί τι θα γίνει, φίλε? Όχι, πιθανό λόγο, πιθανό λόγο. Λέω, χωρίς να. Λέω ότι. Αν πάμε όμως με το σκεπτικό σου το προηγούμενο για τη συνδρομητική. Ναι. Αφού θα κάτσει ο κόσμος πει θα μέσα μπορεί, κόσμος να καμία, ξέρετε, φίλε. Μπορεί να έχεις καμιά καλύτερη προσφορά. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό. Λέω ότι δεν θα είναι το. Ναι, άλλο κοινό. Λέω, πιθανολογώ. Διότι λίγο πολύ έτσι κάνουν όλοι και η ομάδα μου μπορεί να το κάνει. Λέω ότι θεωρώ δεν ήταν τόσο καλά τα νούμερα όσο μας λέτε ότι ήταν. Λέω εγώ. Σε εμάς δεν υπάρχει πρόβλημα να μοιραστούμε με ένα κεντρικό διαχειριστή την εικόνα του. Γιατί θα σου δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Εγώ είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Θα δω το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μέσω του ΠΑΟΚ TV, λέμε. Ναι. Εσείς ο οπαδός του Ολυμπιακού. Θα δεις το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μέσω της Nova TV. Ο καθένας διαλέγει το χορηγό που θα θέλει να πληρώνει. Α, αυτό είναι άλλο που λες τώρα. Αυτό είναι άλλο που λες τώρα. Αυτό είναι άλλο λες. Η παραγωγή, εμείς μέσα στο γήπεδο, την εικόνα θα τη δίνει ο ΠΑΟΚ μέσα από την Τούμπα. Γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει την παραγωγή και η φετινή παραγωγή που θα γίνεται θα είναι στα επίπεδα του Champions League. Δηλαδή εσύ λες, κάτσε, στην αρχή το κατάλαβα μετά, λες ότι θα υπάρχει ΠΑΟΚ TV, αλλά ταυτόχρονα θα πουλάει το ΠΑΟΚ TV το ματς στο Filmnet, ωραίο αυτό, στο Filmnet. Στη Nova ή στο Νοτέ, αυτό λες. Σου είπε να υπάρχει ένας κεντρικός διαχειριστής, σου είπε. Εμείς θα το κάνουμε ως παραχώρηση αυτό, φίλε, θα βάθεις. Για να υπάρχει μια συμφωνία κεντρική. Πάντως κανείς δεν το περίμενε. Να σπάσει το μονοπόλιο και το κατεστημένο των συνδρομητικών, μια πρωτοποριακή κίνηση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τη δημιουργία του ΠΑΟΚ TV, η οποία γέννησε και πάρα πολλές ιδέες και στον κύριο Μελισσανίδη, από ό,τι είχαμε ακούσει, και στον κύριο Κούγια, αλλά κάτι ακούστηκε και από την πλευρά του Άρη. Α, δύσκολα. Μακροπρόθεσμα. Ναι. Νομίζω ότι είναι άλλη μια γροθιά στο συγκεκριμένο κατεστημένο, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι είναι κάποιος από πίσω, μέχρι πριν λίγους μήνες, πήγα δύο μήνες.
ένα συνδρομητικό κανάλι, ήταν να το πάρει ένας μεγάλος επιχειρηματής του Πειραιά. Δεν το πήρε, δεν το πήρε όμως, εδώ είναι το τέτοιο. Δεν το άλλο πήρε. Λέω, Ζάχο, άλλο λέω. Και μάλιστα να το χαριζόταν το συγκεκριμένο κανάλι 300.000 ευρώ. 300 εκατομμύρια ευρώ. Τι 300 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Έτσι τώρα γιατί είναι το Πειραιέ. Αυτό ψάξτε το να το βρείτε γιατί το πήρε. Διάφορες εταιρείες μπορούν να βρεθούν να κάνουν καλοθελητικές πράξεις. Δηλαδή το, κάτω το Φυσάγκη δεν κρύο, τους έχει ζαλίσει ο Ιβάν. Μία με τα τηλεοπτικά, μία με την αγορά καναλιού, μία με την, με την αγορά στο λιμάνι, μία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους έχει μπει στη μύτη και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γι' αυτό προσπαθούν να τον πολεμήσουν με ό,τι θεμητό και αθέμητο μέσο έχουν, με τα ΜΜΕ τους, με τα παπαγαλάκια τους, με τους τιμένους ανθρώπους που έχουν αυτοί οι συγκεκριμένους κατζηλικάκηδες, για να τον ξενερώσουν και να φύγει. Δεν ξέρουν όμως ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είπε, η οικογένειά μου ήταν ευτυχισμένη και όταν γνώρισε τον ΠΑΟΚ είναι ακόμα πιο ευτυχισμένη. Δεν γνωρίζαμε τι θα πει ευτυχία, αλλά με γνωρίσαμε τον ΠΑΟΚ. Πες Κώστα, κλείσε με αυτό όμως. Και αυτός ο άνθρωπος μαζί με την οικογένειά του και τους γιους του έχει σκοπό να εγκατασταθεί και να μείνει εδώ μόνιμα. Να το ξέρετε. Εδώ μένει ρε Τάσο, πάει και έξω καμιά φορά. Έλα. Όχι, αυτό το λέω για κάποιους που κάνουν όνειρα ότι ο Σαβίρης θα φύγει και ξέρω εγώ και να είχαμε να λέγανε. Κώστα, Κώστα, δύο γιους, έτσι, μην το ξεχνάμε. Κώστα, κλείσε με αυτό, έχουμε μια ακόμη γραμμή για να κλείσουμε. Εγώ προσπαθώ, βλέπεις. Ναι, το βλέπω. Το ακούω, το ακούω. Γι' αυτό το λόγο συμφωνώ, γι' αυτό το λόγο θα πω σε κάτι καινούρια φρούτα από το Πασαλιμάνι που για να βγουν και να πούνε μια κουβέντα πρέπει να πούνε τις κανάτες, να πούμε, το κρασί, μικροκανάτες, να ξεκινάνε με 2-3 ποτηράκια του νερού, φινάκι. Ωραία. Να κατεβαίνει καλά και μετά να μπορούν να μιλήσουν καλά. Εντάξει. Οκ. Okay. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, ρε Κότσου. Πάμε στον τελευταίο φίλο, μετά έχω να πω και για τον Ιντέγε, θέλω να κάνω ένα σχολιάκι. Καλησπέρα. Έλα, γεια σου, παιδιά. Καλησπέρα. Χριστός. Μ' ακούτε? Όχι. Έλα, ναι. Έλα, φίλε μου, πάμε. Σε ακούμε, έλα, το όνομά σου. Το... Έλα, Χρήστο, εσύ είσαι. Τάσος Παοκτσής είμαι, όχι. Άλλη μπέρδευση. Μοιάζει. Φωνήσουμε του Χρήστο από, από τις Σέρες. Ναι, και με μπερδεύεις, ναι. Μοιάζει. Έλα, πάμε, ρε Τάσο. Γεια σου, Τασούλη, γεια σου, ονόματε. Πάμε. Που είχαμε πει, Ζάχο, για τον Ανανιάδη είχαμε πει, μετά είχαμε πει για τον Κούγια. Θυμάμαι. Για όταν λες Ανανιάδη, σε θυμάμαι αμέσως. Γιατί τον Ανανιάδη έτσι, τέτοια συζήτηση για... Και μου είχες πει πόσο χρονό είσαι και σου λέω είμαι 4 χρόνια πιο μικρός από σένα. Κοντά. Ωραία, συνεχίσαμε τώρα. Κοντά είμαστε. Πάμε. Μια φορά που δεν είσαι με τον Τάσο και ήσουν και με τον Παναγιώτη. Ναι, τον Παπαδόπουλα. Τώρα, δεν θέλω να σχολιάζω. Πώς? Τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο όταν είμαστε, εκείνη το βράδυ. Ναι. Πάμε. Δεν θέλω να σχολιάζω ρε παιδιά τώρα για άλλους, αλλά εντάξει τώρα ο Άκης βγάζει μεγάλη κακία. Καλός ή κακός τώρα δεν ξέρω γιατί. Τώρα παιδιά το τέτοιο που είδε, πού κολλούσε. Ποιο? Με τον άνθρωπο με τον Γαρίφαλο, ο Λαμπράκη. Με τον Κουτζαμάνη και τον Λαμπράκη. Ναι, αυτό που κολλούσε τώρα. Δεν ξέρω τι. Την πρώτη, ένα λεπτό. Την πρώτη φορά, όχι σήμερα, χθες κάτι είπε. Ότι κάτι αυτό σχετικά με τον ΠΑΟ, κάτι είπε. Αν το κατάλαβα, μπορεί να το κατάλαβα, αλλά σήμερα δεν το είπε. Αυτό εντάξει. Που είπε είναι ότι αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι κατηγορήθηκαν ή ένας από τους δύο ή και οι δύο για παιδεραστία και επόμενη εισιτήρια λέει στην Τούμπα. Α, αυτό δεν το είπε. Ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζουμε, είπαμε. Α, δηλαδή, ρε παιδιά, ανακαλύψαμε τώρα μετά από 6 χρόνια σε μια εκπομπή. Ενός ΠΑΟΞΗ και ενός Αργιανού ραδιοφωνικού παραγωγού με ακροατήριο το οποίο ξέρουμε όλοι ποιο είναι. Να θυμηθούμε το Λαμπράκι και το Κουτσαμάνι. Ο Χριστός και η μητέρα του. Έλα, πάμε. Έλεος. Πάμε, Τάσο. Έλεος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα, παιδιά, τώρα εντάξει, αν πρόθεσαν αυτούς κακώς, αλλά τώρα τι να λέμε. Πάμε, άσο το Άκης είπε αυτά που είπε, αιτιολόγησε, τελείωσε. Πάμε, πάμε. Τον λόγο δεν είχε καταλάβει. Τώρα, παιδιά, που με λέω και τα αθλητικά, θα ξεκινήσει η μπάλα σε λίγο καιρό. Γερίνοι είμαστε, τους βλέπουμε. Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες. Ναι. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος ο Αύγουστος χτύπησε. Έχει ένα μικρό πρόβλημα. Θα δούμε αύριο πώς είναι. Οι Αργιανοί φίλοι λένε μόνο το κύπελλο τους ενδιαφέρει. Λογικό. Έγινε και το σενάριο αυτό να πάει ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στη Β' Εθνική να παίξει ο Άλεξανδρος Λίβη. Να πέσετε και οι δύο. Είναι ένα καλό σενάριο μπορώ να πω. Είναι ένα... Τώρα κάποιοι θα χαρούν, αλλά δεν θα είναι καλό με το ποδόσφαιρο. Δεν είπα. Καλό, άκουσα αυτό γιατί το λέγανε και όταν έλειπε η ΑΕΚ και όταν έλειπε ο Άρης. Έλεγαν δεν είναι το ίδιο ή
Εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Μια χαρά γινόταν τα πρωταθλήματα. Το λείπει ότι δεν λείπει. Το ότι λείπει δεν λείπει, ξέρει τι λείπει. Σε εμά έλειπε που ήμασταν και παίζαμε ΒΚ εθνική. Σε κανένα άλλο δεν έλειπε. Σε κανέναν. Μήπω εξάλλου. Μήπω τώρα που ήρθαμε, μπορεί να έρθει στο Χαρλάου να πω εγώ στην Τούμπα. Τι θα πει λείπει. Δεν λείπει τίποτα. Όχι, παιδιά, αυτό που. Οπότε. Ναι, να πω και αυτό εδώ. Ναι. Ναι, το 96-97 παίζει πάω Κάρι. Ήταν μια από τι τελευταίε χρονιέ που είχε και από του δύο. Είχε Αριανού 7 και τον 8 και γέμισαν. Κέρδισε πάω από δύο κόλπου του Ζουμπούλη. Παιδιά, ο Πετροπόλεμο που έπεσε. Καλά, αυτά γίνονταν. Δεν γίνεται τώρα να. Εννοείς ότι αν γίνει τώρα, δηλαδή αν έρθει επιτραπούνε. Λιγότερα θα γίνουν τώρα. Ναι, νόμιζα ακριβώς το αντίθετο πήγες να πεις, ότι δεν θα γίνουν τίποτα. Όχι, όχι, τώρα θα γίνουν χειρότερα. Δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοια πράγματα, θεωρώ. Ούτε τίποτα. Δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοια. Να κλείσω το τελευταίο τώρα, παιδιά, και κλείνω. Είχε πει και ένα ωραίο ζάχο. Τώρα το 85 πάω πανεκκό στο κύπλου ήσουν μέσα. Εντάξει, είναι λογικό να μην θες να κερδίσει ο Πάοκ να περάσει. Στο Πάοκ πάνω, στο 4-0. 4-0, μέσα ήμουνα. Μέσα ήμουνα. Ναι, το είχε πει για πρώτη φορά. Με φίλο μου Πάοξη. Και στο Πάοξ ο Σόι ήμουν μέσα, το 1-0, για να σκεφτεί. Τότε ήμουν. Να σου πω κάτι, τότε ήμασταν. Πάοξ ο Σόι. Στην παράταση με στη Γαλλία. Με τον Δημόπουλο τον κόλπο στο 90. Στο 80, εγώ θυμάμαι. Ο Δημόπουλο το είχε βάλει στη θύρα 4. Ναι, και εκεί μέσα 1-0 πάει η παράταση, κάνει ο Δημόπουλο το 1-1. Κάνουμε 2-1 και περνάμε. Δεν θυμάμαι τι έγινε εκεί. Τάσο, έλα να σου πω. Τάσο, έλα να σου πω και να καταλάβει πόσο κουλής είναι ο Ζάκο και το Πάοκ. Ναι. Κάναμε ραδιοφωνική εκπομπή. Ωραία, κάτσε. Θα τον κλείσω, κάτσε να τον κλείσω λίγο. Λοιπόν, την πρώτη χρονιά που κάναμε. Μπορώ να το σου λέω. Το χαμήλωσα, δεν ακούστηκε, εντάξει. Λοιπόν. Ακούστηκε. Ακούστηκε, λε και σε πηγάδι. Την πρώτη χρονιά που κάναμε κουμπί μαζί, ο Πάοκ είναι ντάμπλ. Το πει γρήγορα τώρα. Τέλος πάντων. Για την προηγούμενη χρονιά. Για πέρσι λέμε. Εντάξει. Λες και αν δεν ερχόμουν εγώ, πες δεν το παίρνω πάω τον ντάμπλ. Εγώ φταίω. Εντάξει. Εγώ φταίω. Δεν είπα εγώ ότι φταίει. Χρυσός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Δεν γίνουμε τώρα παιδιά Ιωαννίδης και Αλέφατος, αλλά λίγο προληπτικοί είμαστε όλοι. Κι εγώ είμαι. Κι εγώ είμαι λίγο. Λίγο. Εντάξει, αλλά όχι τώρα, μην τρελαθούμε. Εντάξει. Είπαμε. Οκ, Τάσο, να σε καλά, φίλε. Τα λέμε, παιδιά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Τασούλη, γεια σου, καλό βράδυ. Τάσο, επίλογο κάνεις. Εγώ θα το πω το για το. Να κάνουμε τον επίλογο, παιδιά, γιατί σήμερα μην ξεχνάμε ότι είναι η Ανάσταση. Να πάμε για τη μαγειρίτσα σε λίγο, να τσουκλήσουμε αυγά. Ναι, σήμερα είχαν πει έτσι. 20... ναι, θα χτύψω από λίγο καμπάνες. Εδώ έχω κλησία δίπλα μου. Εγώ. Πέρα βέβαια από τον Βλάξο διπλανό που έχω και βάζει τέρμα τη μουσική και δεν μπορώ να κάνω εκπομπή. Έχω βέβαια και την εκκλησία. Ακούστηκαν προ λίγο οι καμπάνες. Τώρα δεν ξέρω αν θα ακουστούν και πυροβολισμοί και τεχνήματα και τέτοια και φωτοβολίδες και βεγγαλικά, ναι. Αλλά τη μαγειρίτσα τη ζεσταίνουμε. Συγγνώμη τώρα. Αυτά έχουμε βάψει. Τσουρεκάκια υπάρχουν. Έτσι και αύριο φυσικά. Αύριο θα κεράσω γιατί είναι και η ονομαστική μου εορτή Αναστάσιος. Πρώτη μέρα του πάρτανε αύριο. Οπότε... Okay, όλα πάνε καλά. Συγγνώμη, γιατί δεν ξέρω τώρα αν κάνεις πλάκα ή όχι. Βέβαια, είχαν πει για 26 Μαΐου. Σοβαρά θα γίνει η Ανάσταση σήμερα. Δεν το ξέρω. Το λίγο βάρεσα καμπάνες σου, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει. Όχι, εγώ έτσι έπαθα ότι θα γίνει Ανάσταση σήμερα. Ναι, και χθες ήταν σε ένα link που με έστελνε ότι ήταν όντως λέγα. Τότε είχαν πει ότι θα γίνει 26 Μαΐου. Αλλά θεώρησα ότι έγινε κανονικά η Ανάσταση. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Εγώ δεν είπα είναι κακό. Λέω άμα είναι τρολιά, λέω ξέρω, μου το έστειλαν κι άλλοι. Εγώ γίνει, δεν γίνει, θα τη χτυπήσω τη σουπίτσα, τη μαγειρίτσα με τα λεμόνια. Να σου πω γιατί λίγο ψιλοκρύωσα ένα ποδαράκι πατσά τον έτρωγα. Αλλά πού να πάω τώρα, δεν έχω και μηχανάκι. Δεν έχω και μηχανάκι. Με μπόλικο σκορδόζουμε και μπόλικο μπούκοβο ρε φίλε. Κάτσε να διαβάσω. Κάτσε να διαβάσω λίγο. Θα τρέχει συνάχη και από τα μάτια μας. Κάτσε να διαβάσω του τέτοιου ρε, του BBC, δεν ξέρω αν ακούει τώρα, που έλεγα στην αρχή για... Α, κάτι γράφει κιόλας. Για σένα έπρεπε ο Τζιόρδας, από εκεί που είπα ευχαριστώ τον Τζιόρδα και. Και σένα έπρεπε ο Τζιόρδας να σε κλείσει μέσα επειδή είσαι στην ευπαθή ομάδα και αυτό τον θεοποιείς. Ο Βλάξ. Και σκουάξ. Λοιπόν, να πούμε μισό λεπτό. Κλείσε με αυτό. Και να κλείσω εγώ, ναι, ότι το στέκι του Κωστή ήταν κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις από σούβλες και σχάρες. Απολαμβάνεται καθημερινά κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, παρθέντα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας και ό,τι κρεατικά άλλα επιθυμείτε πρώτης ποιότητας πάντα στο στέκι του Κωστή. Στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113 η διεύθυνση, τηλέφωνο για παραγγελίες στο 2310-620-727, επαναλαμβάνω 2310-620-727, ο φίλανος ο Δημήτρης και το επιτελείο του Κίντε Λιβεράδες και οι ψητάδες τα παιδιά σε χρόνο ρεκόρ
σας φέρουν όλες τις υπέροχες γεύσεις στο σπίτι σας, στην πόρτα σας μπροστά, από το στέκι του 2310-620-727. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το ακροτήριο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα και του Λίμπερο 107 και 3 του FM που μπήκατε σήμερα και στη φάση μας. Αύριο πάλι, πρώτα Θεός γερή να είμαστε, θα τα πούμε πάλι στις 9. Έχουμε ζούγκλα σήμερα, έχουμε ζαγόρα, έτσι. Βέβαια. Ωραία, χθες, ωραία. Χθες θα περάσει ευχάριστα το βράδυ. Επειδή άκουγα χθες τι ώρα τέλειωσε, 4 παρά 25 ο άνθρωπος. Κοίταξε, επειδή μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς εργασίας το πρωί, εσύ ξέρεις, 6 ξυπνάω, 7 πρέπει να είμαι στην εργασία, είμαστε και επιφυλακές και τέτοια. Μέχρι τη 12.30, μία παρά μέχρι μία, ακούω, γουστάρω. Μετά κλείνω τα μάτια. Ωραία, καλά, λογικό. Φτάσαμε και τα 41, ρε Ζάχου. Έτσι, είσαι μεγάλος αρκετά, μεγάλος αρκετά. Έλτε, έγινε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους, φιλιά μου. Καλό βράδυ και στον Τάσο. Λοιπόν, έχω ένα λεπτάκι να κάνω έτσι. Προσπάθησα στην αρχή, μας πήρανε τα τηλέφωνα αμπάρισα για τον κύριο Ιντέγε. Να κάνω ένα, γιατί όπως είπαμε και με τον Τάσο, σιγά σιγά ο Τάσος είπε και ένα-δύο στοιχεία έτσι, του αγωνιστικού περιεχομένου όσον αφορά την ομάδα του για Κρέσπο και διαβάζω εδώ στο All About Aris. Δηλαδή πραγματικά αρχίζω και ψιλοτσατίζομαι με τον Ιντέγε από την άποψη ότι εντάξει, λέει παρακολουθώ με έκπληξη τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για το μέλλον μου και πού θα συνεχίσω την καριέρα μου. Ειλικρινά απορώ πώς γράφονται όλα αυτά χωρίς εγώ ή ο μάνατζερ μου να γνωρίζουμε κάτι. Όλα καλά. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Ούτε εγώ αλλά ούτε και ο μάνατζερ μου έχουμε δεχτεί πρόταση από άλλη ομάδα. Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος 100% στον Άρη και στο μεγάλο στόχο που έχουμε κατακτήσουμε το κύπελο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι έτσι όπως τα λες. Θα κάνουμε τα πάντα. Μπράβο. Όταν τελειώσω τα playoff και το κύπελο, τότε θα αποφασίσω για το μέλλον μου και πρώτα θα μιλήσω με τον Άρη. Ρε φίλε μου. Τα δεδομένα, τα κουκιά είναι, δηλαδή είναι γνωστά. Ο Άρης δεν μπορεί να σου δώσει με τίποτα το συμβόλαιο το φετινό. Εσύ θέλεις και περισσότερα. Ο Άρης δεν μπορεί να σου δώσει του χρόνου ούτε το μισό συμβόλαιο από φέτος. Δηλαδή αυτά δεν τα ξέρεις. Δηλαδή εμείς τα ξέρουμε. Εσύ που είσαι μέσα στην ομάδα δεν το ξέρεις αυτό. Τι θα μιλήσεις με τον Άρη. Μακάρι λέω εγώ να μείνεις και με λίγο περισσότερο από τα μισά λεφτά. Σε θέλουμε στην ομάδα. Με το συμβόλαιο που έχεις φέτος, έτσι. Αλλά θα μιλήσω και τα δεδομένα τα ξέρεις. Τι θα μιλήσεις. Άσε που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην έχεις μιλήσει, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην έχεις μιλήσει. Αν δεν υπήρχε κοροναϊός, τώρα θα ήσασταν διακοπές και στα μπάνια. Θα είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, το κύπελο, έτσι. Πώς γίνεται να μην έχεις μιλήσει. Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο. Αυτά δεν μπορεί να σου δώσει. Και αν δεν το ξέρεις, άκου λίγο ντρούλινγκ, δεν μπορεί να σου δώσει ούτε το μισό συμβόλαιο, το μισό από τα 550 που έπαιρνες. Μπορείς με 270. Αν μπορείς, θεωρώ ότι και ο πρόεδρος θα σου πει ναι, και ο προπονητής ναι θα σου πει. Λοιπόν, να δώσω και αποτελέσματα. Δεν γίνονται αυτά. Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Η Λεβερκούζεν έκανε παρέλαση στα προηγούμενα μάτς. Μπάγκερ Λεβερκούζεν Βόλσμπουργκ 0-3. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 1-3. Και Κουλουρέας το Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Μέχεγκλάμπαχ στο 70 λεπτό. Είμαστε, μένουν 20 λεπτά, θα σας δώσει θεωρώ ο Γιώργος ο Ζαγόρας τα τελευταία λεπτά. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση για άλλη μια φορά συγκεκριμένη εκπομπή. Επίσης να ευχαριστήσω και τη Μάζδα Μανατίδης που για ακόμα μία βραδιά ήταν βασικός υποστηρικτής εδώ της εκπομπής μας και του Λίμπερο γενικότερα. Μια Μάζδα Μανατίδης που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίες και εξειδίκευση αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και πάντα προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Πάντα για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε, έτσι. Τηλέφωνο 2310-924-931. Μένετε εσείς συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτός αποφασίζει και κρίνει πότε βάζει τέλος στην εκπομπή. Πάντως μία η ώρα λίγο δύσκολο να τελειώσει. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτά από μένα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.